Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Και καλή εβδομάδα. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στους δέκτες σας, στα ότα σας, στις ψυχές σας. Όπως διάβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο, τώρα με την αλλαγή ώρας η Δευτέρα, Στέφανε, πλησιάζει πιο γρήγορα, γιατί νυχτώνει και πιο γρήγορα. Από τις 5 η ώρα είμαστε με τα σκοτάδια. Στο ποδάρι. Άστα να πάνε. Τι λέει, πως είσαι, κοιμήθηκες? Α, κοιμήθηκα λίγο τη σήμερα. Δεν πήγες το βράδυ, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Είδες τι είχε χθες? Δεν είδα, δεν είδα καθόλου. Τα πουλέν μας είχε, 12... και τα δυο μαζί. 12 παρά κοιμήθηκα χθες, να φανταστείς. Εγώ κοιμήθηκα μία παρατέταρτο. Τελείωσε δηλαδή το Boca River. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι σούπερ κλασικό. Καλά. Μιλάμε για μπάλα. Το πρώτο ημίχρονο ουρλιάζα. Το βλέπα σπίτι. Το από ποιος είσαι? Δεν έχω κάποιο στην Αργεντινή. Boca είμαι. Καλά, εντάξει. Αδερφά σου Ματία, εντάξει, λογικό. Αλλά το πρώτο ημίχρονο το βλέπα και ούριαζα. Λέω, τι εντάξει, το δεύτερο ήταν λίγο Super League. Ξέρεις, ναι, δεν παίζουν άμυνες πολύ αυτοί τώρα. Ζώνες χώρο παίζουν. Δεν παίζουν μάλλον. Αλλά ήταν συγκλονιστικό. Πάνω κάτω. Είχε κλωτσίδι, είχε ένταση. Εντάξει, τώρα το φάουλ για να σφυρίξει πρέπει να είναι εδώ τουλάχιστον κόκκινη κάρτα. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Αυτό είναι. Αυτό το ποδόσφαιρο. Και το βλέπαμε ταυτόχρονα με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά τουλάχιστον το βόλο. Ήταν πολύ ωραία η χρυσή. Μιλάμε τώρα, οι φάτσες είναι μασέτε και πάνω, έτσι. Όλες οι φάτσες. Φρέντι Κρούκερ όλοι σημαδεμένοι, δεν έχει τώρα. Ευτυχώς δηλαδή που έγινε και η αναβολή του Σαββάτου και μπόρεσα και το είδαμε και την Κυριακή. Αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσει να γίνει ξανά Κυριακή. 24 θα είναι ο επαναληπτικός. Ναι. Δεν θα παίξει, ας πούμε, ανά 15 μέρες αυτό που λέγανε. Γιατί... Εντάξει, γιατί για μία μέρα. Για μία μέρα. Λέγανε ότι θα έπρεπε να είναι κάποιοι, ας πούμε, ότι λόγω επειδή μεταφέρθηκε για μία μέρα. Επειδή θα παίξουμε μέσα. Και το άλλο το ματσάκι που για μένα ήταν το φοβερή μπάλα γούστρα ήταν το Betis Real. Real Betis, μάλλον το 3-4, το διπλό της Betis μέσα στο. Real ή Barcelona. Όχι, Barcelona Betis. Barcelona Betis. Ναι, στο 3-4. Απίστευτο παιχνίδι. Καλά, αυτή η Betis από την αρχή της χρονιάς παίζει απίστευτη επίθεση. Όπως και με τον Ολυμπιακό και με τη Μίλαν. Με τον Ολυμπιακό 0 δεν μπορούσε να σκοράρει εδώ πέρα στο Καραϊσκάκης. Έλατε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δευτέρα φουλ αθλητική, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι. Φουλ, όπως λέμε, η Γκλάμουρς Περιστέρα και οι πρώτες κυρίες ξεχώρισαν στιλιστικά στο Παρίσι. Τι είχε στο Παρίσι? Είχαν μάλλον οι σύντροφοι του Πρωθυπουργού εντυπωσιάσει ενδυματολογικά. Αυτοί πρέπει να μαζευτήκαν εκεί πέρα για να. My style rocks, my style rocks, αλλά πρωθυπουργικά. Πρώτων κυριών. Ωραία θα ήταν να το βλέπαμε. Η Περιστέρα, η του Γάλλου, αυτή είναι η θεία καμιά 65 χρονών που είναι. Του. Αχ, πώς τη λένε. Η Μακρόν. Ναι, αλλά πώς τη λένε στην τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως ας πούμε, ποιο είναι το κόσμο του για σήμερα. Έχω ένα γεύμα. Έχω ένα γεύμα, ας πούμε, με τις πρώτες κυρίες και τα. Εντυπωσίαστη η Περιστέρα, αλλά αυτό. Το πρώτο λόγο πια έκλεψε, ποια, φυσικά. Εντάξει. Ποια. Η κυρία Μελάνια. Α, ήταν. Α, τι είχε στο Παρίσι, εσύ? Θα το δω τώρα. Oh, ήταν η Μελάνια Τραμπ. Τι παίχτηκε, ας πούμε, εδώ. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι, όπως έγραψε ο άλλος. Αγγελία για σπίτι, διαμέρισμα 79 τετραγωνικών, 600 ευρώ ενίκιο. Στην Κυψέλη, λέει, Κυψέλη Άνω, διαμέρισμα 79 τετραγωνικών, δευτέρου ορόφου, σαλόνι, κουζίνα, ενιαία. Και το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου διαμερίσματος είναι πλησίων πρωθυπουργού. Πλησίων. Άμα θες, σου τελειώσει καμιά ζάχαρη, σου τελειώσει κανένας καφές, αυτό, πας, χτυπάς την πόρτα του πρωθυπουργού, ο πρωθυπουργός είναι κοντά στα προβλήματα του πολίτη. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ, αυτό τον αντάλλω. Είναι για τη λήξη, λέει, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τα 100 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά έχει μια φωτογραφία, άρα, ναι. Ο κύριος Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ διπλά και τις κυρίες. Καλά, εντάξει, τώρα η Μελάνια παίζει με την Τουρκάλα δίπλα με το τσεμπέρι να είναι στην ίδια φωτογραφία. Ήτανε. Εντάξει, μιλάμε τώρα Λεβαδιακό με Μπαρτσελώνα δίπλα, έτσι. Τι έγινε, χαμπάρι δεν πήραμε. Πίστευτο. Μαζεύτηκαν όλοι οι ηγέτες δηλαδή και το γιορτάσανε στην Γαλλία. Και βγαίνει εκεί με το Γιούγκο από τα αριστερά με τη στροφή ο Τσίπρας, ο Αλέκος Τσίπρας με την Μπατζιάνα τώρα. Ναι, είναι πάρα πολύ κομψή κυρία η Μπατζιάνα και στέκεται άξια, θεωρώ. Σε σύγκριση με αυτά που. Εντάξει, δεν είναι και μιμή. Δεν είναι και μιμή. Είναι για κυρία. Ναι, για σκέψου πρώτες κυρίες που έχουν περάσει. Δάφνη. Δεν μ' άρεσε καμία. Ναι, φαντάσου. Αυτά εντάξει. Μετέπειτα, λίγο συμμαζημένη ήταν το κουστάκι του Καραμαλή αυτή. Καλά, κοινατάσα ήταν. Ήταν εξαιρετική, ας πούμε. Σαν... Ήταν όμως.
οι άλλες δύο, του Σαμαρά και του Γιωργάκη και του Παπανδρέου, ήταν στην αφάνεια ως επιτοπλίστων. Ναι. Δεν βγαίνανε μπροστά, δεν προβάλλανε, ας πούμε, έτσι να. Για τα χρονικά του Ανδρέα καλά έκανε τον μπαμ τότε εκεί μέσα. Εντάξει, μη διαδώσει. Νομίζω είχε περάσει. Κατέβα από την Ολυμπιακή την έκανε. Καλά, αυτό ο Γάλλος, ο Πιτσιρικάς, πού τη βρήκε, ρε. Εντάξει, ο Έρος χρόνια δεν κοιτά, ο Έρος έχει διαφορετικές. Αυτό το έχω του βγάλει. Σε παρά, ωραίο παλικάρι είναι κι αυτό. Δεν έχει σημασία, του βγάζω το καπέλο, κανονικότατα. Λοιπόν, με αυτά και άλλα πολλά θα ασχοληθεί το σημερινό λόγο. Δεν έχει σημασία, από το χέρι τον αφήνει με τα στιλιστικά, τα στιλιστικά. Τι ήθελε να έχει τέτοιο. Ποιο ήταν ο προηγούμενο τη Γαλλία, ο Σαρκοζή, δεν ήταν με την. Όχι, δεν ήταν. Κοντό, ρε φίλε. Ο κοντό εξηγιόταν την τέτοια να με την Κάρλα δεν ήταν ο Σαρκοζή. Ή ο Λάντ ήταν με την. Όχι, όχι. Ποιο ήταν με την. Κάρλα, ο κοντό. Κάρλα Μπρούνι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μεγάλη. Σε παρακαλώ, σαν να λες τώρα βγάζω τον Ακπόμ και βάζω πρίγιο. Ναι, βγάζει τον Ακπόμ, αλλά στο Παστελόνι και ο Ακπόμ. Κανονικότατα πρώτο γκολάκι χθες για τον. Βρετανό είναι ο Ακπόμ. Άρχισε να λέπεζε. Ναι. Κάπου έχει έρθει, αλλά νομίζω Ακπόμ. Σαν. Καταγωγή τώρα από εκεί με τα χωριά του Αντιδοκούμπου θα είναι. Αλλά τώρα τι. Βρετανό, α το λογίσουμε ω Βρετανό. 2-31-0-287-3 από νωρίς, κυρίες και κύριοι, στη διάθεση του περιούσιου λαού σε μια έντονη αθλητική Δευτέρα. Όπως είπαμε, πάρα πολύ. Ευρώπη, μπάλα, κόσμος, μπάλα, ντέρμπι παντού. Ντέρμπι και στην Ελλάδα. Με τον ΠΑΟΚ να αισθάνεται λίγο καλύτερα, νομίζω, σήμερα μετά. Καλύτερα. Πόσο να αισθάνεται. Λίγο καλύτερα βαθμολογικά. Γιατί πάρε φέρε την κούπα και να βγούμε φωτογραφίες από τη χειμώνα. Κάτσε, έχει ατρόμητο. Όπως φαίνεται, ο ατρόμητος δεν είναι. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα. Ρε, ο Άρης θα σε δώσει το πρωτάθλημα. Θα πάω να βγάλω ένα διπλό και θα του πάρω. Στον ατρόμητο. Μέσα έξω, δεξιά, και τελειώσαμε. Γιατί ναι, μέχρι τώρα δεν υπολόγιζε ο κόσμος, αλλά από χθες μετά από αυτό το μεγάλο διπλό που πήρε μέσα στο ΑΚΑ. Αρχίζει σιγά σιγά λες. Εγώ θα πάω, τελείωσε τώρα. Και τους έχει μανία ο Μαρίνος που θα έρθει τώρα. Θεσσαλονίκη, θα έρθει. Έχετε. Βλέπω τη δουλειά εγώ τώρα. Λες αυτό να είναι το κύκλιο άσμα του Μαρίνου μέσα στο. Μέσα στο Χαριλάο. Γιατί δεν τον βλέπω και αυτόν πολύ καλά σιγά σιγά. Λίγο σφιχτούλη. Άμα κάνει παραπάνω. Παραπάνω γκέλες. Τι πλαγιάβολος ήταν αυτός στο τέλος η ΑΕΚΑ. Να, κανείς δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε. Και πήγα να το παίξω έκπληξη χ να το δώσουμε και. Τύχη, πάρτα. Πάρτα να τάχει. Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα 12 του μηνού, 12 του Νοέμβρη, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και Λέοντος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου Αρσακίου, Αγίου Νείλου είναι σήμερα. Και όχι Αγίας, θα μπορούσε να είναι το θηλυκό, να είναι η Αγία Νίλα. Νίλα! Αλλά είναι Αγίου Νείλου και γιορτάζει ο Νείλος. Υπάρχει όνομα ίσως κάποιος που να έχει ονομάσει το παιδί του Νείλο. Νείλο. Ναι, και Νείλο κανονικότατα θα γιορτάζει σήμερα, θα πρέπει να του πάρει δώρο. Ίσως κάποιος να σου λέει τώρα να βγούμε κανένα όνομα, να γλιτώσουμε. Για να γιορτάζει το παιδί σου Νείλο πρέπει να έχεις μπει να έχεις πέσει στον Νείλο, να μην έχεις πνιγήσει και να μην σε έχουν φάει κροκόδιλα και να το έχεις κάνει τάμα. Να το έχεις κάνει τάμα. Μόνο. Ξέρω, υπάρχει, σαν να λες, ας πούμε, το παιδί σου Στριμώνα. Στριμώνα Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ. Αξιός, γαλλικός Λουδίας. Το παιδί σου κανάλι, έπεσε σε ένα κανάλι και σώθηκε. Σε ένα παραπάνω. Δεδροπόταμο. Πήγα από εκεί σώς. Όχι, όχι, ναι. Γιατί μόνο ο Νείλων. Είναι, λέει, μέρα μνήμης πεσών των πυροσβεστών και παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας σημερής. Μπορεί να έχω πνευμονία, να έχω πάθει για να μην το έχω ξέρω. Θα το έχεις καταλάβει. Καλά, η πνευμονία δεν παλεύεται. Δεν έχω πάθει, ευτυχώς δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Έχω κάτι 4-5 με πουλού πυρετούς και τέτοια. Βήχα βέρτα. Δεν θα την πάλευε, δεν θα ήσουν εδώ. Αν είχε πνευμονία, εντάξει, έχει κρυολόγημα νομίζω. Εντάξει, ακούω ότι πολλοί έχουν πνευμονία, την έχουν βουλέψει, ξέρω εγώ, γιατί έρχεται. Είναι κάτι πλέον, ας πούμε. Εντάξει, ναι, δεν είναι όπως παλιά, παίρνει τα φάρμακα. Αλλά θα το καταλάβαινα, λε. Δεν θα καταλάβαινε, δεν θα ήσουν εδώ. Πακορέρα, κανονικότατα. Εκτός από τους εορτάζοντες, ποιοι γενεθλιάζουν σας σήμερα. Το 1953, ο Βασίλης Καράς. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχει καθιερωθεί, θα μείνει στους αιώνες των αιώνων να μην. Το καλησπέρα και καλή βραδιά. Έχει κατοχυρωθεί ως ατέκα του Βασίλη Καρά, βεβαίως, βεβαίως. Το 53 γεννηθείς αυτός. Ναι, το 53. Πόσο είναι εδώ, δηλαδή. 54, ο γέρος με 65 χρόνια. 65, τα έφτασε τόσο ο Βασίλης ο Καράς. Σφιχτός.
Ποιος είναι, Βασίλης Τσάρτας σας σήμερα το 1972. Πω, σου τριπλέ. Βασίλης Τσάρτας, ο οποίος θα του λες χρόνια πολλά και αυτός θα σου λέει ευχαριστώ για τα γενέθλιά του πριν από 20 χρόνια. Μα το λες πρωτοχρονιά Βασιλόπιτα και με το αρνί του Πάσχα. Σε απαντάει κανονικότατα. Βασίλης Τσάρτας, ο οποίος αρθρογραφεί κιόλας νομίζω σε ένα αθλητικό site. Το οποίο είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τους παλέμαχους της ΑΕΚ. Γιατί γράφει σε αυτό το site, το οποίο πρόσκειται ας πούμε τροποντινά στην ομάδα του Δικεφάλου. Έτσι είναι πιο φύλλα προσκύμενο. Το Sport GNA εκεί. Δεν ξέρω αν γράφει ακόμη, γιατί είχε. Αλλά τι να γράψει, ας πούμε. Τι να γράψει. Κάνω μία έτσι και κοιτάω με την άκρη του ματιού τον Άγγελο και το δίνω την πάσα σαν ένα ποτήρι, ένα νερό. Όπως βάζεις τόσο εύκολα. Δεν είναι έτσι. Γάργαρα κανονικότατα. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει υποδαρικό στη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καλώς το να. Να δώσω τα συγχαρητήρια. Πάμε, δώσε μία εδώ. Στην ομάδα του Ολυμπιακού. Στην ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί? Που προσπάθησε μέσα τα τελευταία λεφτά να εξαφανίσει και τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Λίγο ακόμα ήθελα να πάρει να κλέψει και την νίκη. Τα συγχαρητήρια μου στη θηγατρική του Άρη. Κατάφερε να πάρει ισοπαλία από τους εκατομμυριούχους. Ποια είναι η θηγατρική του Άρη? Ολυμπιακάρα, ρε φίλε, Ολυμπιακάρα λέμε τώρα. Τόση ώρα φωνάζει να πει. Νομίζω άλλα κανένα. Όχι, στην Μπόκα λέει. Στην Μπόκα. Ολυμπιακάρα λέει, ρε. Άσε, ρε Ολυμπιακάρα, δεν να πει που προσπάθησε να πάρει. Πες τα. Μου στον Ηρακλή που ισοφάρει στο τελευταίο λεπτό και μπόρεσε και έκοψε. Είδε Μπόκα. Από την αρμάδα του Ηρακλή. Φιλάσπλεχνο σήμερα, φιλάσπλεχνο. Ναι. Πρωταθλητής σήμερα, πρωταθλητής. Εμείς θέλουμε πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον Ατρόμητο. Άιντε πάλι. Ναι. Θέλουμε να προσπαθήσουμε πολύ. Τι τρολάρισμα πέφτει, δες. Γιατί τρολάρισμα. Τι τρολίσαι. Κοίταξε, αν είσαι ΠΑΟΚ, μπορείς να χάσεις το πρωτάθλημα από τον Ατρόμητο. Μόνο πάω μπορεί να τα κάνω τώρα. Μόνο το Λαμπομπονέρα, ο Ιμπόκα να έρθει και εκείνο με στη μέλη διαιτησία να χάσει το πρωτάθλημα. Παίζουμε ένα λόγο γιατί να μην κινδυνεύει ο Πάκο από τον Ατρόμητο. Ένα λόγο, μου πήρε ένα φίλο ακροατή. Μου βρει ένα λόγο. Θα βγουν μετά, θα πούνε φιλικά και τέτοια τα φιλικά. Ένα λόγο. Ναι, ένα λόγο, πες μου. Τι ένα λόγο. Που μπορεί ο Πάκο να μην κινδυνεύει από τον Ατρόμητο, γιατί το έχουμε τόσο σίγουρο. Δεν υπάρχει. Έδειξε στο μεταξύ του παιχνίδι ότι δεν τίθεται. Πε μου ένα λόγο που θα πάρει ο Ατρόμητο στο πρωτάθλημα από τον Πάκο. Πήρε την άκρη μαζί στο Άκα, είναι δυνατόν. Τον Πάκο θα τον πάρει. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει ω τότε. Ο Πάκ δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει, αυτό ο πρίγκιπας πολύ σκουντά. Τι γίνεται. MMA μαθαίνετε και εσύ. MMA. Για την κριτική που διάβασα χθε σε παοκτσίδικο site, δηλαδή αυτό που βγάζουν πολύ καλό, αυτό το ΠΑΟΚ 24, που βγάζουν πάρα πολύ καλό τον Κίτσιου και τον Σάχοφ. Εγώ τα ματάκια μου φαίνονται πρέπει να έχουν πρόβλημα. Τώρα αντί το Κίτσιου λέω δεν τον είδες πολύ από εκεί. Το Σάχοφ τώρα σοβαρά. Ναι. Τι, σου άρεσε το Σάχοφ? Ποιο Σάχοφ, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι, πολύ πολύ αργή είναι εκεί πέρα στο κέντρο τώρα. Ποιο Σάχοφ? Ναι, και τους βγάζουν πάρα πολύ καλούς. Δεν ξέρω. Κολύριο, κολύριο. Ναι, κολύριο. Μπορεί να το χρειάζομαι και εγώ. Αυτή. Και σήμερα για τον αγώνα βλέπω ότι θα γίνει το πρώτη φορά. Δηλαδή η πρώτη ισοπαλία του Άρη. Η πρώτη νίκη του Απόλλωνα. Εύχομαι άμα δεν φτάνει να συνεχίσω και μετά μετά σε άλλο τηλεφώνημα. Τι εύχεσαι? Να κρατήσω το τίτλο του πιο αντιπαθητικού ΠΑΟΚ. Τι εύχεσαι? Τηλέφωνο νούμερο 2. Εγώ δεν εύχομαι, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πηγαίνουν οι ομάδες της πόλης καλά, που το ξέρεις, το έχω δηλώσει. Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Και για το Μακεδονικό και για. Και για την Καλαμαριά. Και για τα κουφάλια. Και τα κουφάλια, ναι. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Ω, Νάτος. Καλώς τον. Νωρίς. Αλάνια, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Σουπέρ. Όλα εντάξει? Κομπλέ. Να μην βάλω τις φωνές δηλαδή? Για τι να βάλεις φωνές, κάτσε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Περίμενε, έχουμε ακόμα δρόμο για φωνές. Μήπως δεν είστε καλά? Γιατί να μην δεν είμαστε καλά? Τι έγινε? Φαγώθηκε να μην είμαστε καλά. Τι έγινε? Καλά είμαστε. Κοιμήθηκα τις 12 παρά. Πουδρίτσας. Καλά είμαι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν είστε καλά σήμερα? Όλοι. Σου λέω κοιμήθηκαμε τις 12 παρά τώρα εδώ. Εντάξει λίγο έτσι για Κυριακή. Φτυχώς τελείωσε. Τι είπε το 12 παρά? Τις 11 με το που τελείωσε το River Boat και κλείνει τα ματάκια. Ό,τι παίζει ο Άρης. 7.
Σήμερα. Ναι. Γιατί όλο Δευτέρα παίζουμε εμείς? Γιατί είμαστε βίσματα γι' αυτό. Μια μέρα παραπάνω. Ότι βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και μετά παίζουμε. Έτσι. Ναι. Βέβαια. Κόλπο. Του βρήκαμε τρένερ, βρήκαμε μπα. Αυτό trainer. Trainer θα βρούμε μετά το match, να ξέρεις. Λογικά. Έχει αύριο το πρωί. Θα μάθουμε, ναι. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται. Στο μπάσκετ. Είχαμε και μπάσκετ. Τι έκανε? Κέρδισε κατά λάθος. Έτσι διάβασα. Ερχόμαστε. Αυτό το διάβασα κατά λάθος. Κέρδισε κατά λάθος. Διάβασα κατά λάθος. Γιατί χτες είχα λίγο. Πήγαμε για τέτοιο. Για κοψίδια και για τέτοια. Πού ρε? Πού ρε? Κοψίδια στην Ελβετία. Τι μόλις την λάδι, τι κοψίδια νομίζει, Μπάμπη. Τα κοψίδια είναι ελληνικά, τελείωσε. Μπάμπη, εγώ στο χωριό εχθές ήμουνα, προχθές Σάββατο, έριξα 4 κιλά παϊδάκια αρνιέσεις στη Φουφού. Μα, μη με θυμίζεις. Μη με θυμίζεις. Και επειδή είσαι παλιωσερέος και ξέρεις, άκου τώρα, από 14 ζώο ήταν κομμένα. 14. Κάτσε να λιποθυμίσει τώρα τον άνθρωπο, μην τον κάνεις τέτοια πρωί. Μην το λες έτσι. Μην κάνεις τώρα. Και εσύ καλά πέρασες. Και εσύ καλά πέρασες, θες, τι. Εχθές καλά πέρασες, ναι, καλά. Και κρασί. Ωραίο κρασί. Εκλεκτό είναι. Κατηφορικά μπέλια. Γράφει. Τι είναι, νοικοείς στην Ελβετία και πίνεις ελληνικά κρασιά, είναι δυνατόν? Πάμπη, μόλις άκουσε εκείνος ο Φούρναλης για τη μοσχαροκεφαλή, κρύφτηκε από τα αποδυτήρια. Παντού κρύβεται. Χάθει. Δεν υπάρχει πουθενά. Τι είπα εγώ τελευταία, Στέφανη, θα φάμε με φαίνεται κουζέρβες. Μάλιστα. Σβάν. Έτσι. Το πρωινό της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Στέφανε, βασίζομαι σε σένα, κάτι τέτοιο. Μόνο. Εγώ είμαι υπεύθυνη. Εσύ θα είσαι υπεύθυνη, εγώ θα. Μέσα, είπαμε. Όταν έρθω. Τα ξέρω τα κόλπα. Έτσι. Θα τα έγινε, σε χαιρετούμε. Λοιπόν. Oh. Και είπες για τη γυναίκα του Γάλλου εκεί πέρα. Ναι, τη γυναίκα του. Παλιά κότα έχει το ζωμίρε. Έτσι, μ' αρέσεις. Πόσο παλιά είναι. Μ' αρέσεις, μάλιστα. Είχε και χρήμα αυτή. Α, ναι. Τι χαζός είναι. Α, γι' αυτό βγήκε. Έγινε! Το μπάμπι, ρε! Τσαου, καλημέρα, καλημέρα! Όλη η ορεξάτη σήμερα. Τι Δευτέρα είναι αυτή, ρε, με τέτοια όρεξη? Μήπως κάνουμε κάτι λάθος? Ναι. Ορεξάτη, ο άλλος πει: άμα περνάς καλά, είδες το Σαββατοκύριακο, έχεις ορεξάτη. Σήμερα λέει, σαν σήμερα το 333 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στο νησό. Η μάχη του Ιησού. Αυτός ήταν τεμπελχανάς, τους δούλευε. Ναι, τους ανοίξαμε, τους τρέξαμε, ανοίξαμε και συνεργεία και τέτοια. Πέρσες, αυτό σας γλεντήσαμε. Δυνατό σου τρανζίσιο, ο Μέγας Αλέξανδρος. Πού είναι το Ιησό? Πού είναι το Ιησό? Το Ιησό, από ναι, στο ίντερνετ. Το Ιησό. Πού τους έκανε εκεί πέρα, γάμο. Σαν σήμερα το 1933 δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχνές. Για το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι υπαρκτό ή όχι. Δεν πετάμε κι εμείς εδώ στη λίμνη του Λαγκαδά. Σίγουρα θα έχει κανένα τέρας. Με τόσα λίμματα που έχουν πάει, με τόσα φυτοφάρμακα μέσα. Αν βρούμε καμιά κότα με τέσσερα ράμφια. Ωχ, κανονικότατα, κανονικότατα. Σαν σήμερα το 1990 ο Άγγλος επιστήμονας Τίμωθι Μπέρνερς Λι εφευρίσκει τον παγκόσμιο ευρύ ιστό γνωστότερο με τα αρχικά www πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου. Για άλλα δηλαδή ευθύνεται αυτός ο άνθρωπος που κωδικοποίησε. Ο W. Πράγματα... Ναι, ο www. Έκανε και το τραγούδι μετέπειτα και ο Σταρόβασε. www. Και σαν σήμερα το 1998 συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του ΠΕΚΑ, Καραμπτουλούχ Ουτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην Ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Μια υπόθεση, δεν ξέρω αν την θυμάσαι, εκείνης εποχής, στην οποία βάλαμε και εμείς λίγο το χεράκι μας ως κλασική, έτσι, δηλαδή, απόγονη του Εφιάλτη. Απόγονη του Εφιάλτη, λίγο τον παραδώσαμε ένα πράγμα τον Αμπτουλάχ. Τον Αμπτουλάχ στους Τούρκοι. Ναι, βέβαια, τον Παράσκου. Ναι, πω, ίδιος, έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ανάγκα στεγνόδοση. Ναι, κανονικότατα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε βγάλει μεγάλα καϊνάρια ως πατρίδα. Στεγνότατο. Εκεί ποιος ήταν ο Καλλιτερίδης, ένας αιρέος εκεί πάνω, του διευθυντής των ΕΕΠ τότε, ο Σάββας Καλλιτερίδης. Και ο Πάγκαλος νομίζω ήταν υπουργός εξωτερικών εκείνη την εποχή. Ναι, ο τζακπότ στο Τζόκερ για τους λάτρεις της στατιστικής και μάλλον θα συνεχιστεί. Έτσι το λέμε τώρα εμείς εξυπνάδες. Άμα έρθει το Τζόκερ και το κερδίσει κανείς, δεν θα πούμε τίποτα. Αλλά άμα πάει μέχρι τα Χριστούγεννα, θα λέμε σας τα λέγαμε. Κερδίσει 27 Ιανουαρίου εκεί πέρα, 27 Δεκεμβρίου. Ναι. Μελισσανίδης τώρα χτίζει. Λίγο πριν, 21, να κάνεις και λίγο γιορτές. Έχεις και το πρωτοχρονιάτικο λαχείο καλά. Ναι, εγώ εκεί 21 είναι μια καλή περίοδος αυτό. Θα παίξουμε εκεί. Θα τα πάρουμε όλα για να μην έρθουμε μετά. 24 φέτος, πόσο είναι το Αγίου ανάμεσα? Το ενδιάμεσο. Παίζει 25 Δεκεμβρίου είναι.
είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Ναι. Δηλαδή Τρίτη. Τρίτη, όχι 25 και η Πρωτοχρονιά. Είναι Τρίτη και Δευτέρα είναι παραμονή, που σημαίνει ότι έχουμε εκπομπές. Έχουμε. Τις Δευτέρες, ναι. Θα παίξουμε τώρα. Είμαι συνδικαλιστής. Πέτρα ψαλίδι χαρτί θα παίξουμε τώρα. Συνδικαλιστής θα γίνει. Δεν θα έρθει. Καλημέρα. Εμένα θα έχω τη μέση μου κι εγώ. Όχι όσο έχω λείψει. Πνευμονία, πνευμονία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κανονικά θα έρθετε τη Δευτέρα, ναι, ναι, μετά Χριστούγεννα, αυτά να τα ξεχάσει. Τελείωσε. Εδώ θα έχουμε το Χρήσανδο 26 ώρες εκπομπή να πέσει. Βασιλική Νταντά, πώς λέγεται, Βασιλική, και τέτοια. Ναι. Ξέρετε, κάθε πρωτοχρονιά παραμονή κάνει ο Χρήσανδος μουσική εκπομπή. Σοβαρά. Βάζει 16 ώρες, ας πούμε, τέτοια. Ξέρω, 16 παντελή, ώρες 0% έχουμε. Ναι, ναι, αυτό, 16 ώρες 0%. DJ, κανονικότατα. Τι έγινε. Καλά. Τι λέει, όλα καλά. Τι λέει ο Μαρίνος, έστειλε email. Όλα καλά είμαστε. Ο Μαρίνος Ζουνίδης. Ο Μαρίνος Ζουνίδης έστειλε email, τίποτα. Ναι. Τι email. Μετά το φλόγκο μέσα στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ, δεν έχουμε τριγμούς. Γιατί, ποιο φλόγκο, ρε. Καλά, ρε, δεν είδες μπάλα καθόλου. ΆΕΚ, Ατρόμητος, μηδέν. Δεν ασχολείται με άλλες ομάδες, εκτός από την Μπόκα. Με άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι. Τι έγινε, Μπόκα, τι έγινε. Αδικία αφού μας κάνανε στον Μπομπονέρα, είδες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Η φάση, ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί έχουν Άγιο. Μπρε, εσύ και εγώ τώρα αυτό, όντως, δύο φάσεις, δύο γκολ, ρε φίλε. Ναι, είχασε και μια άλλη Λίβερ, δεν ήταν δύο φάσεις, έχασε και ένα άλλο πολύ καλό να κάνει. Το άλλο τώρα, το τέταρτο, το άλλο ο Μπενεντέτο. Καλά, εντάξει. Καρλίτο πάει την μπάλα. Ψιλογκέκας, όχι Φάνη, όχι Φάνη, αν είχε τον Παπαδημητρίου. Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Είναι φέτος για να τους το δώσουν. Έτσι, και εκεί. Δεν μπορούν να το πάρουν. Ναι, και εκεί. Δοσμένα τα πρωταθλήματα. Κατάλαβες. Να τα λέμε και αυτά. Κατάλαβες. Φίλε, δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Ναι. Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει, εντάξει. Τι. Εντάξει τι. Εντάξει. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα. Όχι. Να την πεις την κουβέντα πρωινιάτικα, δευτεριάτικα, βδομαδιάτικα. Αυτή το ισουρού. Το ισουρού. Μπορείς να το πει. Τι θες να πεις. Γιατί δεν το λες. Απ' έξω, απ' έξω. Τι. Τι σε ξέρει. Φίλε, θα τους δώσουν όπως το Κουλούρι ο πρωτάθλημα, έτσι και φέτος. Ο Κουλούρις θα το δώσει με τα γκολ που πετυχαίνει και κόβει βαθμούς από την ΑΕΚ. Άμα βάλει κανένα γκολ στον ΠΑΟΚ, θα σε πω. Αλλά δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ ο Κουλούρις. Όχι, τότε θυμάσαι. Όχι, ρε, ποιος Κουλούρις, γι' αυτό τον Κουλούρι σου λέω. Γι' αυτό τον Κουλούρι, εδώ λες. Άμα το πάρει ο Ατρόμητος, θα το φίλει στον Κουλούρι. Ο οποίος είναι βασική αιχμή του δόρατος και πρώτος κόρε, νομίζω, φέτος το πρωτάθλημα. Έτσι. Άρα σωστά τα λες. Το Κουλούρι, ο πρωτάθλημα του Ατρόμητου. Το Κουλούρι, ο πρωτάθλημα, λέει το 86 που του δώσανε. 85 ήτανε. Και την άλλη χρονιά πηγαίνανε να πέσουν, δώσανε σε ένα γύρο 30 πέναλτι. Μάλιστα. Αυτά λέω. Μάλιστα. Σου είπα. Ναι. Πιο συχαμένη ομάδα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ούτε μάλιστα, ούτε ξεμάλιστα. Σου λέω, εντάξει. Μα συμφωνώ. Δεν ασχολείσαι με άλλες ομάδες. Όχι. Δεν τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή τώρα ο Σκουπιδιάρης τι θέλει εδώ μπροστά. Τι θέλει. Τι είσαι. Στείλει το Καρλί τον Τέβες εκεί πέρα να δει λίγο τα μούτρα του να στρώσει. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε διπλό αεράτο. Ναι. Αέρας. Ναι. Μηδέν δυο γράφε. Ναι, ναι. Αέρα. Ναι. Αέρα σου λέω. Μέσα και στο... παίρνει μπρος η ομάδα κανονικά. Στον κρατεό Απόλλωνα κιόλα. Στο φόβητρο αυτό. Πάλε ποτέ κρατεό. Στο φόβητρο Απόλλωνα που είναι τελευταίο Απόλλωνα. Τι ποιον έχουν προποντήσει, τον Οτσαλάν. Όχι, τον Ματζουράκη. Δεν έχει ο Απόλλωνα Σμύρνη. Πρέπει αυτό είναι. Ματζουράκη. Ματζουράκη, παράσου, χάβο, όλοι ίδιοι. Φέτος αλλάξανε τρεις προπονητές ο Απόλλωνα. Και μία σήμερα τέσσερις. Και μία τέσσερις. Να δούμε ποιο θα αλλάξει. Πάκο Ερέρα στον Απόλλωνα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε καλημέρα. Τσαου, έγινε πενθυμέρος κι αυτός, έγινε πενθυμέρος και μου είναι πεσμένος τη Δευτέρα. Κατάλαβες, δεν ήταν. Δεφορμέ ήταν, δεφορμέ ήταν αυτό. Τώρα, άμα έχεις ολόκληρο Σαββατοκύριακο εκεί να βγαίνεις να κάνεις να ράνεις, λογικό να είσαι κουρασμένος. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα, κοίτα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, Τριφανίξης. Καλά είμαστε, εσύ. Μεγάλο πόνο βγάζει ο προηγούμενος. Δεν ασχολείται με άλλες ομάδες. Θα κάνει χάντρες σήμερα το βράδυ, πες τον Ακομπολόι. Κάνει χάντρες το βράδυ. Χάντρες γιατί? Θα κάνει κομπολόι. Θα κάνει κομπολόι, θα βγάλει μεγαλύτερο πόνο σήμερα το βράδυ. Μη βροντο χτυπάς τις χάντρες. Θα πάει στη φυσιολογική του θέση. Θα βάλει τον κολάσο να κουβαλάει το γράσο για να κάνουν συντήρηση τα τρακτέρ. Ξανά. Άγριος, αγριεμένος βγήκες κι εσύ. Άιντε από εκεί και... πέρα πρωί πρωί. Γιατί τι ώρα είναι έξω. Άιντε δεν τρέπεστε λιγάκι. Ασχοληθείτε με τις ομάδες σας, ρε. Εσύ γιατί δεν ασχολείσαι με τη δικιά σου, βρε. Βρε. Βρε.
την αλήθεια. Με επιθετικό φαλ προηγήθηκες βρε, σφυρίχτρα. Άιντε. Βγαίνετε, ψάχνεστε. Έλα, έχω μάνεξ, έλα μάνεξ. Άλλο κακό να μην τους βρει. Μάλιστα, έγινε. Παμπά θέλω ακμπό. Σε έχει, ήταν. Έτσι, για Δευτέρα, για Δευτέρα. Να ξυπνάει ο κόσμος. Άνοιξε λέει και ο δρόμος για όσους ενδιαφέρονται στα σύνορα του Προμαχώνα. Δεν ξέρω να πήρες χαμπάρι τι γινόταν εχθές το βράδυ. Διαμαρτυρότανε κόσμος για τα καύσιμα, για την αύξηση των καυσίμων στη Βουλγαρία. Βούλγαροι είχαν αποκλείσει τα σύνορα του Προμαχώνα. Ας το καλό. Ναι. Λόγω επειδή λέει έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καύσιμα στη Βουλγαρία και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν. Ανέβηκε η βενζίνη στη Βουλγαρία. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος αν ήταν αποκλειστικά Βούλγαροι αυτοί που διαμαρτυρότανε για τα καύσιμα στον Προμαχώνα. Για την αύξηση των τιμών. Σίγουρα θα πήγαν και αρκετοί Έλληνες, ας πούμε, να συμπορευθούν και να συμπλέψουν στο. Άνευ. Στη διαμαρτυρία αυτή, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρω, Βουλγαρία, Σκόπια, σφαγή. Σφαγή κανονικά. Περνάνε κάθε μέρα. Δεν βλέπεις ξένα νούμερα. Τίποτα. Εννοείται. Τι στα βασικά και σε όλες τις πόλεις. Ελληνικά. Όλοι, και όλοι μιλάνε ελληνικά. Όλοι, ναι. Σαν απικίες έχουν γίνει πλέον. Είδες, πόσο θέλεις να βάλει. Οικονομία είναι ο μεγαλύτερος επεκτατισμός. Ούτε πολέμη ούτε τίποτα τέλος. Χρειάζεται παραπάνω. Δίνεις τα ευρώ. Τελείωσε. Προσαρτίζεις το γειτονικό κράτος. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Συγγνώμη που ξαναδιακόπτω αυτή την ποιοτική εκπομπή. Βραβείο, ISO και πιστοποίηση θα πάρουμε. Και επειδή δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Όχι. Πασχάλη, το βράδυ θα είστε στην Παπαναστασίου που θα χτυπιέστε μεταξύ σας. Ερώτηση. Και κάτι για τον Καραπαπά. Ναι. Λέει, να βγαίνει ο Καραπαπά, τέτοια κλάψα για τη διαδικασία δεν υπάρχει. Και βασικά δεν υπάρχει καμία φάση που να δικήσει και Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, δεν είδα κι εγώ κάτι. Με πτώ χθες το Καραϊσκάκης. Μέχρι το 60 δεν είδα κι εγώ τίποτα. Δεν έχει. Και φυσικά μπήκε και στο κόλπο και προπονητής και εκείνος την κλάψε. Ναι. Πολύ κλάμα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα να μείνει. Παγή της διαιτησίας. Δηλαδή μου θύμισε εποχές που δεν είχαμε εμείς ομάδα και βγάζαμε την ανακοίνωση πριν τον αγώνα. Κανονικά. Ναι. Ότι μας έσπαξαν. Μαχά. Λοιπόν, Πασχάλη, σε περιμένω το απόγευμα μετά το μάτς, το βράδυ. Νάτα, έχουμε συναντήσεις συμμοριών. Συναντήσεις συμμοριών, ναι. Με καλό καιρό θα πορευτούμε κιόλας. Σήμερα συνεχίζεται η καλοκαιρία, 24 θα βαρέσουμε. Χθες το Σαββατοκύριακο μπορεί να και παραπάνω. Λιακάδα με ένα φουτεράκι το μεσημέρι, δηλαδή να βγαίνεις. Και σχεδόν κοντομάνικος, όπως μας λέει όμως ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Από Πέμπτη, και όπως βλέπουμε εδώ και στην πρόβλεψη, από Πέμπτη αναμένεται να έρθει ραγδαία μεταβολή του καιρού. Πτώση. Παπάς λες. Μεγάλος, έχει ένα μήνα. Από Τετάρτη σφίγγουν τα κρύα. Από Πέμπτη σφίγγουν οι ανέμοι. Από την ερχόμενη Πέμπτη όμως η διάταξη λέει των συστημάτων φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ναι. Με πολύ πιθανή πλέον την αισθητή κατατόπου πτώση θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας και ίσως κάποιες βροχές. Σοβαρά. Και χιονοπτώσει. Θα βάλει τα μπακ μάτω Βιερίνη, εγώ αρνώ το. Το καλύτερο όμως που έγραψε στην πρόβλεψη του είναι ότι λέει η εποχή του για τις, μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον. Η θερμοκρασία όντως λέει θα παραμείνει σε ψηλά για την εποχή επίπεδα στα μεγαλύτερα τμήματα της Υπήρου αλλά και της χώρας μας. Παρέδεση κίτρινες αποχρώσεις. Τι μας κρύβουνε. Υψηλές οι θερμοκρασίες. Μήπως θα ανεβούν οι εντάσεις στα κίτρινα στρατόπεδα. Κίτρινο. Λέω εγώ. Διπλός στη Σμύρνη κίτρινο σήμερα, Σάκη τύπο. Yeah, και ΑΕΚ όμως είναι κίτρινη ταυτόχρονα. Κίτρινο πυρετό. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, 6 και 31 θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Φούρναρη. Φούρναρη, πού είσαι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πες τον απέναντί σου. Oh. Δεν κρύβομαι. Oh. Απλά λέει έχουμε και δουλειές. Τι είμαστε, τίποτα τεμπέλ χανάδες. Κοίταξε, δεν λέω τίποτα. Φούρναρη, με έχεις βουλώσει, με έχεις αποστομώσει. Μόνο που είπες τη μαγική λέξη. Τεμπέλ χανάδες. Δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνα έτσι και να μου στις εκπομπές. Εδώ πρέπει να ετοιμάσουμε ψωμιά, πρέπει να ετοιμάσουμε κουλούρια, κασεροκούλουρα. Γιατί ο φούρνος είναι ο καλύτερος στη Σταυρούπολη. Είδα ένα πάρα πολύ κακό χθες το κατσεροκούλουρο. Πού ήταν αυτό? Κάτσε και κουλούρι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να τα αντέξουμε. Για να αντέξουμε τα όσα έχουμε δει, τα ματάκια μας, τα όσα έχουμε δει. Και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Πιστέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Νωρίτερα για όσους παρακολουθούν την Αμερικάνικη καλαθόσφαιρα, οι Milwaukee Bucks τα ξημερώματα προχώρησε σε ακόμη μια νίκη, 121-114 τους Denver Nuggets.
Houston Rockets, Indiana Pacers 115-103, New York Knicks, Orlando Magic 89-115, Portland Trail Blazers, Boston Celtics 194. Τι γίνεται φέτος με τους Bolts στον από εκεί που τους περιμέναμε ότι θα είναι το βαρύ πυροβολικό. Το ένα τουρουρούνου μετά το να φύγουν όλοι. Τι έγινε, τι να πούμε. Λάρι Μπερντ δίκηση πρωτοδικείου. Τώρα. Να πάρει τώρα την ομάδα να πούμε Λάρι, στα χέρια σου. Και αυτή τη στιγμή Los Angeles Lakers Atlanta Hawks στην τέταρτη περίοδο 98-99. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Χαθήκαμε ρε Μπατμανίδη. Τι έγινε, ναι. Πού είσαι? Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εγώ απόγευμα, την πιο προηγούμενη έλειπες εσύ κάποιες μέρες. Έλειπε. Τι να κάνουμε, εδώ πρέπει να εφοδιάσουμε τον κόσμο με λάδι. Η τελευταία μας επικοινωνία ήταν κάτι για το Halloween που σου έστειλε. Όχι, καλά, ναι. Τότε. Εντάξει. Επιστρέψαμε όμως στα κανονικά μας τώρα όλοι. Ναι, έτσι πρέπει. Στη ρουτίνα μας, στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Παναθηναϊκός δεν είσαι εσύ? Καλημέρα σας, κύριε μου. Παναθηναϊκός δεν είσαι, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, Παναθηναϊκός. Πώς το είδες χθες? Δεν ξέρω, τώρα το πρωί διάβασα. 1-1, στους 95 ισοφάρις Ολυμπιακός. Με τον η είδηση είναι ότι κέρδισε η Στουτγκάρδη. Άσε το καλό, ούτε καν ασχολήθηκα. Αυτά είναι τα νέα. Πήρε στην Γκάρδη. Με τη Μιρενβέργη για έπαιζε 0-2 ήρθε. Τελευταία είναι στην Γκάρδη. Ερχόμαστε. Ήρθαμε μια φορά πρόπερση. Τέλος πάντων είχαν πέσει. Ανεβήκανε. Πέρσι κόντεψαν να βγουν Ευρώπη και φέτος είναι τελευταία. Ναι, έτσι. Έτσι πηγαίνει. Θα ανεβάσουμε Καλσρούι, είπαμε ρε τώρα. Καλσρούι θα ανεβάσουμε εμείς. Τρίτη είναι Καλσρούι, στην τρίτη κατηγορία εννοώ και είναι η δεύτερη ή τρίτη. Είναι, πάει πάρα πολύ καλά. Τρένο. Καλσρούι, Καλσρούι. Τι καιρό έχει η Γερμανία? Καλά είναι εκεί. Χθες είχε 18 βαθμούς, είχε χθες. Σοπάρε. Από ό,τι είδα τον καιρό, πάλι εκεί γύρω στο 18 θα είναι. Εντάξει, ψιλοπέφτει από εδώ και πέρα. Αλλά φαντάζομαι μέχρι στην Γερμανία. Νοέμβρη. Νοέμβριος είναι, εντάξει. Αναμενόμενα. Μάλιστα. Αυτά, μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Φιλιά. Τσάω. Γεια σου, αγόρι. Βέβαια. Βέβαια, το γεγονός της αγωνιστικής χθες δυστυχώς δεν ήταν κάτι το αγωνιστικό. Ήταν ο χαμός ενός φιλάθλου του Ολυμπιακού, ο οποίος υπέστη ανακοπή και έχασε την μάχη με τη ζωή στις κερκίδες του Καραϊσκάκη στην κεντρική θύρα κάτω από τα επίσημα. Είχαμε και τον δραματισμό του Διούδη, όπου εκεί όλοι παγώσανε στην φάση της σύγκρουσης με τον Νάτχο, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να μένει χωρίς ανάσα για κάποια δευτερόλεπτα. Θα βγει σε τρεις μέρες, είπανε ο Γιώργος. Εντάξει, μια απλή διάσηση ήταν. Διάσηση εν τέλει, αλλά. Εξητήριο και προπονήσεις κατευθείαν. Γιατί βλέπαμε κιόλας εκεί τους παίχτες να πιάνουν τα κεφάλια τους το ένα. Μάλιστα και άκουσα από τους σχολιαστές ότι υπήρχαν και. Πώς λέγεται, απεινιδωτοί, πώς λέγεται. Είχαν απ' όλα. Είχαν απ' όλα εκεί σε περίπτωση που χρειαστεί. Κοντά τώρα έχει εκείνη την ώρα, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Ευτυχώς ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν. Όλοι γιατί οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί μέσα να του στρώσουν. Βέβαια το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι θεωρήσαμε ως πράξη πολύ έτσι θετική το χειροκρότημα του φιλάθλου του Ολυμπιακού στον Σοκράτο Διούδη. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όχι απλά τα αυτονόητα, να τα θεωρούμε ότι μπράβο, ας πούμε, είδατε συμπαραστατικά. Επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα, η ζωή πλέον δεν είναι τίποτα. Προχθές πληροφορηθήκαμε ο κόσμος της πυγμαχίας και του μπόξ και των μαχητικών αθλημάτων. 24 χρονών παιδί ο Πέτρος Σκαφιάς, που και από τον σύλλογο και το Αρμάγου και όλα, πολύ καλός σύλλογος, ανακοπή καρδιάς, φίλοι, 24 χρονών, με αγωνιστικός πρωταθλητής, παιδί, σε κλουβιά. Με εξετάσεις, με τέτοια, με αυτά που όλα... ανακοπή, γεια σας. Μπορεί να σου τύχει, μπορεί να τύχει, μπορεί να τύχει. Αλλά 24 χρόνια, αυτό θέλω να τονίσω. Ναι. Οπότε δεν ξέρεις τώρα. Δεν ξέρεις τίποτα. Γι' αυτό όλα είναι ατμός, πώς το έλεγε ο. Ατμός. Έτσι δεν έλεγε. Ο Βρασίδας. Βρασίδας της ταινίας. Όλα είναι ατμός. Κανονικότατο. Και δεν θα πρέπει να παίρνουμε σε σοβαρά τίποτα στη ζωή για να το αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα από τροπικό Μαϊάμι. Α, καλώς τον. Τι κάνετε ρε παιδιά? Καλά είμαστε. Τι έγινε, δεν έχουμε Δευτέρα στο Μαϊάμι? Δεν έχουμε Δευτέρα για την ακρίβεια. Είμαστε πολύ χαλαρά διότι σήμερα Κυριακή είναι Veterans Day. Τι είναι? Και αύριο,
Αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τράπεζες και τα σχολεία είμαστε κλειστά και ξεκουραζόμαστε. Ο Ζωνίση τεμπέλχανα. Όπω τεμπέλχανα. Αυτά να τα ακούνε κάποιοι που λένε ότι εδώ κάνουμε αργίες. Ρε, θα έρθουμε Αμερική, ρε, κανονικότατα. Και εμένα πάει κάποτε. Μου είχε πουλήσει παπά μια δεσποινίδα Νέας Υόρκης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει δεν έχουμε αργίες και δεν έχουμε άδειες και δεν καθόμαστε. Ότι η άδειά μας για το καλοκαίρι είναι γύρω στις 5 με 7 μέρες. Έτσι λέει αυτή. Ναι, ναι. Έτσι μου είχε πει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι πολύ. Είναι ζήτημα 2-3 εβδομαδούλες. Εδώ με λέγε για 7 μέρες τώρα. Ναι. Μέσα στο χρόνο έχεις κάτι τριήμερα και δηλαδή οι Αμερικάνοι πάντα κοιτάνε να βάζουν τις γιορτές τους να τα κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή μια Δευτέρα, μια Παρασκευή, έτσι δηλαδή πρέπει. Κάτι τέτοιο πάντα. Veterans Day, Και πόσες μέρες να πας τώρα το καλοκαίρι, και τρεις εβδομάδες και πολύ εκεί στο Μαϊάμι και στη Φλόριντα έχει πολλούς καρχάριες που να κάνουν. Δεν είναι για τέτοια. Τι είναι εκεί πέρα, Χαλκιδική, να βάζεις δύο. Κοίταξε, εγώ φέτος πήρα μια μισή εβδομάδα, γιατί εντάξει έμεινα εδώ στη Φλόριντα, δεν πήγα δηλαδή κάπου αλλού, πήγα στο Ορλάντο, μια μισή εβδομάδα, ξεκουράστηκα, that's it, δηλαδή εντάξει, that's μου χρειάστηκε it. Δηλαδή να φύγω Ευρώπη ή κάπου αλλού σε κάποια άλλη πολιτεία να το παίξω λίγο τουρίστας. Δεν μου λες θα έρθεις καθόλου να δεις ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν που κοντεύει, που αγγίζει πρωτάθλημα και τέτοια, όπως λένε τουλάχιστον. Δύσκολο, δύσκολο, γιατί και με τη δουλειά τώρα, ναι, δηλαδή θέλω πολύ, αν όλα πάνε καλά, να έρθω στη Φιέστα, ναι. Αν και εφόσον και άμα γίνει. Καλά, και πέρυσι στη Φιέστα ετοιμαζόταν πολλοί κόσμος να έρθει. Ναι, εντάξει. Πέρυσι. Ναι, ακριβώς. και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο λέω, κάτσε, περίμενε, χαλάρωσε, άσε να δεις πώς θα εξελιχθεί. Περιμένω από σένα να πεις ότι ξέρεις μένω στη Φλόριντα και ήρθα διακοπές στην Ασπροβάλτα, ρε. Καλά, στα Βρασνά. Στα Βρασνά. Έχουμε εξοχικό. Σε παρκά. Ξέρεις, έχουμε εξοχικό, εκεί πήγα. Εγώ δεν είμαι Βρασνά. Μην νομίζεις, και η θάλασσα στη Φλόριντα, τι είναι, σαν τα Βρασνά είναι, λασπούρα είναι. Τι είναι τώρα εκεί πέρα. Είναι και ζεστά. Ναι, να τα λέμε. Είναι και ζεστά, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι. Έχουμε όλο το χρόνο καλοκαίρι εδώ πέρα. Η θάλασσα είναι ώρες-ώρες, λες και είναι σάουνα. Ναι, έτσι. Δεν σου κάνει αίσθηση. Σαν το καρύδι στη Βουρβουρού, τσίσο. Ένα πράγμα. Ναι. Αυτό, αν έχει πάει. Τώρα θα στη γελάσω. Αν έχει πάει, θα το καταλάβει. Είναι δηλαδή σάουνα τα νερά, αλλά τα πτερίγια ξεπροβάλλουν εκεί πέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, οπότε αρχιούλα τώρα ξεκουρά. Τι ώρα έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα. Εδώ η ώρα είναι τώρα 12 παρατέταρτο. Για του δημόσιου υπαλλήλου, τι ώρα είναι εκεί τώρα, για του δημοσίου υπαλλήλου. Δύο. Εντάξει. Λέμε ότι είναι 12 παρατέταρτο. Λέμε για τα μάτια του κόσμου. Αυτά είναι 12 παρά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ποιο βίσμα είχε τον Τραμπ, είχε εκεί πέρα. Πε την αλήθεια τώρα και τον Τραμπ. Το Μάικλ Δουκάκης. Ή πήγαινες κανένα ελληνικό στην κυρία Μελάνια εκεί πέρα τώρα. Τι έγινε. Κοίταξε, απλά είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου να το θέσω. Έτσι, μ' αρέσει. Τι δουλειά κάνεις, κάψ. Ωραίος. Κοίταξε να δεις, μπορεί να υποτιμούμε τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολλοί κόσμοι μπορεί να υποτιμά και τα ελληνικά. Γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρει, γι' αυτό υποτιμά. Ναι. Η εκπαίδευση που κάνουν φαίνεται πραγματικά, παιδιά, ισχύει. Όσοι πάνε έξω, καταλαβαίνω ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι, που μπορεί και να μην έχουν εμπειρία, είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και πάρα πολύ εύστροφοι πάνω στη δουλειά τους. Ισχύει. Και αυτό τους βοηθάει να εξελιχθούν επαγγελματικά πάρα πολύ εύκολα. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Ναι, δυστυχώς, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, ότι υποτιμούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Έχουμε μια πολύ έτσι επιθερμική, δηλαδή βάζουμε όλα τα ζητήματα μαζί, άσυλα τέτοια, αυτά τα κάνουμε ένα χταρμά και δεν βλέπουμε πραγματικά το τι δουλειά υπάρχουν και πόσο καταρτισμένο προσωπικό υπάρχει και πόσο έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα με το παρελθόν, ας πούμε, με την έννοια που υπήρχαν οι καθηγητάδες που δεν τους κουνούσε κανένας και τέτοια. Τώρα έχουν έρθει νέα παιδιά που διδάσκουν και είναι πιο κοντά στους φοιτητές και γίνεται δουλειά, πραγματική. Και το βλέπουμε, ας πούμε. Έτσι, και το βλέπουμε. Και μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά και. Είναι αυτό που λες, ας πούμε, ότι τα παιδιά που τελειώνουν εδώ και δυστυχώς αναγκάζονται να βγουν προς τα έξω, αξιοποιούνται. Αξιοποιούνται γιατί στο εξωτερικό δεν θα σε πάρουν για τις Παναγιάς, δεν θα σε πάρουν γιατί είσαι φιλαράκι, θα σε πάρουν γιατί ακριβώς βλέπουν ότι έχεις τα φόντα και τα εχέγγυα να προχωρήσεις. Δηλαδή, και με μια πολύ μικρή δοκιμαστική περίοδο να κάνεις, 15-20 μέρες, το αφεντικό εκάστοτε προϊστάμενο θα αντιληφθεί ότι αυτό το παιδί, παρότι μπορεί να μην έχει εργασιακή εμπειρία, το κατέχει το άθλημα. Και άμα έχεις, ας πούμε, εδώ εμπλακεί με τις εργασιακές γαλέρες να δουλεύεις 10 ώρα ανασφάλιστο στο ένα το άλλο. Ναι, και βέβαια, πόσο μάλλον να έχεις και εμπειρία, ακριβώς όπως το λες, δηλαδή, κάτσε. Και να έχεις τελειώσει και πανεπιστήμιο και να έχεις και εμπειρία, έξω είσαι τσάκαλος, δεν σε πιάνει κανένας. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας στο εξωτικό Μαϊάμι.
Τσάω, τσάω. Καλή ξεκούραση. Τσάω, τσάω. Miami Vice. Έτσι, Veterans Day. Veterans Day. Τι βρήκε τώρα αυτή. Veterans Day. Όλοι οι βετεράνοι γιορτάζουμε τους βετεράνους του πολέμου. Ναι, Veterans. Κανονικότατα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση και με τον πρώτο παγκόσμιο. Ναι, εντάξει. Ξέρω. Κυραμελάνια στο Παρίσι. Έχει Veterans Day. Έχει Τεταρτή Ιουλίου. Έχει όλους τους πολέμους στις ΗΠΑ του τιμούν. Εδώ. Μόνο δεύτερο παγκόσμιο. Μόνο το όχι έχουμε. Δηλαδή πρώτο παγκόσμιο, τίποτα. Το γιορτάσαμε μόνο έξω. Δεν είχαμε το λίγο. Μακεδονικό τέτοιο αυτό δεν. Γιατί δεν βάλαμε μια αρχή για το 14. Μακεδονικό αγώνα, α πούμε. Γιατί δεν βάλαμε και εκεί. Μάχη τη Κορέα, να βάλουμε και εκεί μια αρχεία. Σε τόσου πολέμου. Μάχη του Ισού που λέμε σήμερα. Του Πέρσε, γιατί του γιορτάσουμε που του γλεντήσαμε σε 1500 μάχε. Σαν τον Τσέσκου κατέβασε την ομάδα. Μια αρχεία να μην έχουμε και εκεί. Τι κάνουν οι αρχέ. Δεν ακούνε τίποτα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στα αγωνιστικά της Super League, μια ημέρα αρκετά χαρούμενη για τους φίλους του Πάκου που χαμογέλασαν πριν από το παιχνίδι, το δικεφάλαιο με τον Πανετολικό, χαμογέλασαν και μετά το παιχνίδι, χαμογέλασαν και διάμεσα στο δικό τους παιχνίδι, και λίγο τα χρειάστηκε και ο Πάκου αγχώθηκε για να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανετολικό, δυσκολεύτηκε, αλλά εν τέλει τα κατάφερε και νομίζω ότι πλέον τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, τουλάχιστον όσον αφορά βαθμολογική θέση. Βέβαια, όπως είπαμε, πολλοί υποτιμούν τον Ατρόμητο. Πολλοί υποτιμούν τον Ατρόμητο. Εγώ δεν θα τον υποτιμήσω. Και ο Ατρόμητος έχει τα χρώματα της Λέστερ, ρε φίλε. Ναι, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Αν γίνεται δουλειά χωρίς να υπάρχει πίεση, περίσπασε, και αυτό αποδεικνύει η ομάδα του Ατρόμητου και το πόσο κουλούρι τελικά αποδίδει. Εδώ στον Πάο ήταν γκουχ μουχ τέτοια αυτά. Ναι, και δεν έκανε κιόλας. Εδώ που τα λέμε, έμπαινε στα πουλιά η μπάλα. Πήγε στον Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ χθες να μην έχει στην αποστολή του τον Ουάρντ, ο οποίος έφυγε για... Αίγυπτο. Δεν ξέρει κανείς τώρα τι και πώς. Ήταν εκτός αποστολής. Πήγε να ενσωματωθεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αιγύπτου για να. Με το Σαλάχ παίζουν ναι, συμμετέχει εκεί στις υποχρεώσεις. Δεν ξέρουμε τώρα αν έχει όντως πάλι συμβεί κάτι. Δεν προκύπτει τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό. Δεν έχει διαρρεύσει το κάτι της. Ό,τι και να έχει γίνει μπορεί να το καλύψει λόγω εθνικής. Λόγω εθνικής, αλλά ναι. Λόγω επειδή. Αλλά αυτά τα φράγματα επειδή. Θα μαθευτούνε. Όχι μόνο θα μαθευτούν. Και αν ήδη πολύ. Όχι μόνο θα μαθευτούν, αλλά επειδή το παρελθόν έχει δείξει πολλά, είναι λογικό να σου μπαίνουν στο μυαλό υποψίες. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι στο κέντρο συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Το μεγάλο του πρόβλημα φέτος, μάλλον είναι το κέντρο στην παρούσα φάση. Το λύνεις άνετα τώρα, προλαβαίνεις το χειμώνα. Αλλά το χειμώνα τι να βρεις. Άμα βάλεις και off τον Ουάρντα, μετά θα θέλεις και κάποιον παίχτη και εκεί να αποκτήσεις, πέρα από αμυντικό χάφ, ας πούμε, που λέγεται. Χθες βέβαια μπήκε και ο Μαωρίσιο μέσα, έπαιξε ένα 30 λεπτό. Σιγά σιγά αρχίζει και επανέρχεται και αυτό στην. Ρίξτε εκεί στην Άκη να πούμε, δώσει κάτι παραπάνω, δώσει και 7-8 εκατοστάρικα που θέλει ο Σιμώσης και πάρ' το. Μάλιστα. Εύκολη λύση. Εύκολη λύση για τα λεφτά που έχει. Έτσι. Ναι, και το ότι. Τώρα δεν τον πάρει, τώρα το καλοκαίρι. Το θέμα είναι. Άμα και... τόσο θέμα πια. Το θέμα είναι και για τώρα, βέβαια. Μα δεν πρέπει να κλειδώσει και να σιγουρέψει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να τα αφήσει, α πούμε. Τη στιγμή που οι αντίπαλοι σου και οι διώκτε σου προβαίνουν σε απώλειες. Αφού έτσι κι αλλιώ ο Τίγρης πάει το πρωτάθλημα, του λες τώρα θα σε δώσω κάτι παραπάνω, στείλ τον από το χειμώνα και τελειώσαμε, αφού δεν κάνει ένα νέο συμβολέο ο Σιμώες. Μάλιστα. Καταλάβες. Λοιπόν, Super League, να δούμε εδώ και τις επαληθεύσεις μας, τις προφητείες μας, τι δώσαμε την Παρασκευούλα και πώς προσεγγίσαμε τα παιχνίδια. Λάρισα ΠΑΣ Γιάννενα, το δώσαμε 2. Το δώσαμε, ήρθε. Το Σάββατο 2-0. Το έδωσε εσύ 0-0. 1-0 εγώ, ήμουνα μέσα τουλάχιστον όσον αφορά στην πρόβλεψη του σημείου. Εδώ ο γκουρού, του στοιχήματος Μπάμπης Μπακπανίδης. Μοιράζει λεφτά, μοιράζει λεφτά, δεν ακούτε. Ξάνθη Πανιώνιο, τι δώσαμε. 0-0 έδωσες, τι έδωσε ο Μπατμανίδης, 0-1 βρήκαμε και το σκοράκι, επακριβώς, εδώ θα μας ακούνε. Μα φαινότανε ότι η Ξάνθη ως πότε θα προχωράει με αυτόν τον τρόπο. Ο Πανιώνιος δεν είναι κακός φέτος, τον έχω παρακολουθήσει και όλα τα παιχνίδια, εντάξει και τον έχω παρακολουθήσει και με τους μεγάλους, αλλά δεν είναι καθόλου κακός, είναι από τα καλά σύνολα και ήταν καιρός να πάει να πάρει και ένα διπλό έξω. Λεβαδιακός Όφη, εδώ το δώσαμε και οι δύο χικάκι, 1-1 σημείο. Ο Λεβαδιακός του Κομπότη, η αρμάδα αρχίζει να ξεμπουκώνει κανονικότατα. 2-1 επικράτησε των Κρητικών την Κυριακή. Ο Κουβάς επίσης της αγωνιστικής, κανείς νομίζω δεν θα περίμενε. Αν και αγωνιστικά και ρεαλιστικά, δεν το θεωρώ. Ναι, δεν το
θεωρώ ένα αποτέλεσμα έκπληξη την νίκη του Ατρομήτου μέσα στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα και στα τελευταία λεπτά διαμορφώθηκε το σκορ. Δεν είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσω. Δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Τώρα ήμουν στο καφενείο. Ωραία ώρα, μωρέ. Τώρα να δει 3 ώρα παιχνιδάκι ματσάκι, μια χαρά. Και τώρα αυτό. Και ντέρμπι κορυφή. Είχα τη Φρέντι Εσπρέσιο εκεί πέρα, την ανακάτευα. Είχε κόσμο έτοιμο για τούμπα και αυτά. Παρακολουθήσω παιχνίδι. Πανηγυρίστηκε. Πανηγυρίστηκε πολύ στην τούμπα. Πανηγυρίστηκε. Πήγα, έβαλε ο κόσμο, είδε, μπαμ, τούμπα και πίσω ξανά γέμισμα για να δουν τον Ολυμπιακό. Μεγάλη μέρα. Εντάξει, χθε ήταν η χαρά του ποδοσφαίρου. Μέχρι τι 11 η ώρα παρακολουθούσαμε παιχνίδια. Με 2 τέρματα του Ριζβάνη στο 88 και του Κουλούρη στο 90, ο Ατρόμητος κατάφερε και απέδρασε μέσα από το ΆΚΑ με ένα πολύ μεγάλο διπλό. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορείς. Πάω και Πανετολικών, το έδωσες. Δεν έπιασε τίποτα αυτή την αγωστική. Τίποτα. Δηλαδή όλα κοντά πήγες. Τα πήγες όλα. Πήγα να δώσω έκπληξη. Στην Πονηράδα τα πήγες. Επικινήθηκε στην Πονηράδα, νομίζω. Πήγα πονηρός. Βέβαια, δίνεις και χι ΑΕΚ, δίνεις και χι ΠΑΟ και τον έβλεπες Κουλούρια μάλιστα. Εγώ έβλεπα ένα άνετο 3-0, 2-1 εν τέλει για τον Δικέφαλο, εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά. Το πρώτο γκολ, τι λες ότι ήταν επιθετικό. Ένα λίγο να μην πικάρω, μωρέ, κάτι να ασχοληθούμε. Το δίνεις τώρα, το δίνεις. Δεν πουλάει πλέον. Εντάξει, το ΠΑΟΚ το κάνεις, ρε παιδί μου, άμα κάνει επίθεση άλλη ομάδα, το σφυρίζεις επιθετικό. Δεν είναι τώρα. ΠΑΟΚΙΣ. Λαμία Αστέρας Τρίπολης 0-0. Αυτό το δώσαμε. Τι το δώσαμε, 0-1 και 0-2. Τι, όχι. Τι το δώσαμε αυτό. Δεν το έχω το χάρτη. Έχω νομίζω, ναι, 0-1 και 0-2. Δώσαμε νίκη του Αστέρα Τρίπολη. Ναι, διπλό έδωσα. Ότι ήρθε η στιγμή πλέον. Τι 0-0, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Και αυτό. Πάω θα με φορτώσω του Σάββα Παντελίδη, ο οποίο ερωτήθηκε όλα στην συνέντευξη τύπου για τα όσα ακούγονται γύρω από το να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Και ο ίδιο ερωτήθηκε. Μ' αρέσουν αυτέ οι ερωτήσει των δημοσιογράφων. Επίση είναι τοποθετήσει. Ουσιαστικά καλεί το εκάστοτε ερωτώμενο να απαντήσει με ένα ναι ή όχι. Λέει: έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και της διοίκησης. Αλλά η φετινή σεζόν με το όχι καλό ξεκίνημα οδηγεί στο να γράφονται διάφορα. Έχει γραφτεί ακόμη και ότι έχετε ήδη υπογράψει ομάδες Θεσσαλονίκης. Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Όχι. Όλο αυτό ήταν η ερώτηση. Yeah, και απάντηση. Ότι θα έχετε νεότερα σε 1-2 μέρες. Ήταν η λακωνική απάντησή του. Όχι, ρε, κάτσε καλά που θα έχει νεότερα. Φύγε από εδώ, ρε Παντελίδη, αυτό... τώρα να πω. Κάτσε καλά, αυτό ρε Παντελίδη. Σαν να σημαίνει κάτι, γιατί θα έλεγε κανονικά, όχι, εγώ είμαι προπονητή του Αστέρα, συνεχίζω, τιμάω την ομάδα και αυτά. Ο Βουσνιάδη τι έκανε, έχασε. Έφερε χ και. Να, οι καινούργιε απαντήσει. Έχει φέρε χ και είναι αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα του Ηρακλή. Του Ηρακλήνου, ο Παντελίδη. Ο Αλέκο Βουσνιάδη. Οι πληροφορίε, λέει, αναφέρουν τι τελευταίε μέρε έχουν πυκνώσει επαφέ του με τον Άρη και αύριο μεθαύριο θα παραιτηθεί ο ίδιο από τον Αστέρα, ούτω ώστε να μετακομίσει στην. Τι λες. Όμορφη νύφη του Θερμαϊκού. Παντελίδη, κάτσε καλά, Παντελίδη. Κάτσε καλά, άμα τον θέλει ο Καρυπίδης. Δεν θέλω εγώ, ρε, τι να κάνω. Τέλειος. Τέλειος. Δεν θέλει, δεν θέλει. Στέφανος, τέλειος. Δεν τον παίρνει. Δεν θέλω Καντέμιδης. Δεν τον παίρνει. Και στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ένα ακόμη ντέρμπι μάλλον, στο El Clásico το ελληνικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, το δώσαμε εδώ, 3-1 εσύ, 2-0 εγώ, κουβά και οι δύο. Με τον Κάτσε. Και κάτι. Κάτι πιάσαμε και ένα σκοράκι. Εσύ 0 στα 7. Πω, και σήμερα έχει δώσει διπλό του Άρη. Αυτό φυσικά θα το πιάσω. Θα γίνει το 0 στα 8, νομίζω. Για να δούμε. Δύσκολα. 0 στα 8, μόνο εμεί θα σε βγάλω μετά εδώ. Μοίραζε εκατομμύρια τον Άρη. Μοιράζει jackpot 8. Δεν ξέρω, λες, γιατί να στραβώσει για να σου χαλάσει το σερί. Λέω εγώ το σημαίνω. Λέω, ή μήπως θα σώσει από την άλλη, θα σώσει την παρτίδα. Για να μην λέω ότι μόνο την ομάδα. 0-2 το έχει δώσει σήμερα. Ο Κάτσε χθες να πετυχαίνει, νομίζω, τον γκολ της χρονιάς. Ούτε ο Μόντριτς βάζει τέτοιο. Δεν έχει μπει. Δεν το πίστευα αυτό. Του έκανα την τέτοια. Την τρίπλα από πάνω και το μονοκόμματο σουτ. Διαγώνια ψηλά. Τρίπλα Ροναλντίνιο και εκτέλεση Μπέιλ. Είναι και από τα καλύτερα γκολ, νομίζω, στην Ευρώπη φέτος. Σίγουρα θα είναι αυτό του Έργου Κάτσε. Αν 100 φορές το κάνει, τη μία φορά θα βρει όχι αιστεία. Πάρα από την αιστεία. Όπως και να έχει. Όπως και να έχει, νομίζω πανηγυρίστηκε αυτό δε όντως από τους φίλους του Δικεφάλου. Παοξάκι και άρρωστο, ρε. Κουλούρης και Κάτσε, πώς θα φέρνει η ζωή, ας πούμε, τις συμπτώσεις. Ο Κάτσε είναι δανεικός και αυτός τον. Ναι. Ή έχει προχωρήσει ελεύθερο. Να μου πεις, τι μεταγραφή να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ίσως να είναι και αυτός δανεικός. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Και στους δύο. Γεια σου. Άμα έρθει ο Παντελίδης, μπορείτε να μου βάλετε το δεν γίνεται. Και το λιώμα σε γκρεμό και πολλά άλλα μπορούμε να σε βάλουμε.
Όχι, όχι, το δεν γίνεται μόνο αυτό. Ναι, δεν ναι, γίνεται. Ναι. Γιατί τελικά γίνεται. Δεν ξέρω, για να απαντάει και ο ίδιος ότι σε μία-δύο μέρες θα έχετε τα νεότερα. Παντελή, δεν κάτσε καλά. Η Λίβερπουλ, εξαι, δηλαδή τι αμαρτία ακόμα, ρε Στέφανε, να βάλει ακόμα ένα να το κάνει ο Βεράκη. Ήθελες, over παιγμένο, over. Δηλαδή, Μπάμπη, το θυμάσαι και είναι το στίχημα το καλοκαίρι, το Μέση. Για θύμισε μου. Με το πέναλτι του Μέση, ρε, που σου είχα πει ο δεν ξέρω να παίζω στοίχημα. Α, και εγώ το είχα χάσει εκείνο. Είχα βάλει, τον έβριζα που χάσει το πέναλτι, ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται να χάνουμε, πάντα χάνουμε να πούμε ποσοστά ένα 30, ένα 40, τώρα προχθές χάσαμε το ένα 17. Δηλαδή, μπάλα είναι στρογγύλη και η λογική μας τετράγωνη. Παίζε πάνω από δύο για να λες τουλάχιστον κάτι. Ήταν η απόδοση μεγάλη. Δηλαδή πέζε. Κάθε εβδομάδα τα ίδια λέμε και πάμε και πέφτουμε να πούμε στη λόμπα. Περιγράφεις τη ρουτίνα ενός τυπικού στοιχηματζή. Ενός τυπικού σου είπα δεν ξέρω να παίζω στοίχημα. Γιατί ποιος ξέρει. Βρες μου ένα που μπορεί να ισχυριστεί ότι ξέρει να παίζει στοίχημα. Εγώ ξέρω που δεν παίζω. Αλλά τα δίνω. 0-7. 0-7 ο Στέφανος σήμερα. Κοίταξε, είναι μερικοί που είναι πολύ ήρεμοι, έτσι, και δεν πάνε για το πλοίο και πάνε για το μεροκάματο. Ναι. Τι μεροκάματο, ρε, εσύ, μιλάμε για τζόγο τώρα, δεν ναι, μπορούμε ναι, να ναι, το αντιμετωπίζουμε έτσι. Κοίταξε, άλλος βάζει 2 και θέλει να πάρει 20, ρε, μπάκι, ναι. Άλλος βάζει 2 και θέλει να πάρει 2.000. Το ένα είναι και το ένα τζόγος και το άλλο τζόγος. Δεν υπάρχει ναι. Ξέρω, δεν υπάρχει προσεγγίζω, δεν υπάρχει τίποτα. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα, είναι η δικιά μου λογική. Και μιλάμε και για ποδόσφαιρο και είδες τι γίνεται στα ποδόσφαιρα. Αυτός που βάζει 2 για να πάρει 20 πέφτει στη λούμπα που καμιά φορά να βάλει 20 για να πάρει 40. Εκείνο το πρόβλημα. Για μένα. Α, το μετάλλεσαι. Ναι, ενώ αυτός που θα βάλει 2 για να πάρει για 2 χιλιάρικα θα συνεχίσει να βάζει 2. Ναι, ισχύει. Εγώ είμαι αυτός. Τα ψηλά και εγώ έτσι. Εγώ είμαι αυτός. Τα κλαίω. Αυτά τα παλαβά που δίνουμε εδώ με τον Μπάμπι Σκόρ και τέτοια τα πατάω ένα ευρώ, ξέρω εγώ, στο τέτοιο για να λέω ότι τα έπαιξα. Jackpot. Δεν παίζω. Όπως δεν πιάνει τζόκερ, δεν πιάνει και αυτό. Συμφωνώ γιατί είναι το γρήγορο τζόκο, αλλά δεν το πάω τόσο. Έχω την αίσθηση στον Μπάμπι τώρα ότι δεν πάει σε τζόκο τόσο όταν κάποιο βάζει 2 ευρώ. 3 παιχνίδια όλο το Σαββατοκύριακο ας πούμε και περιμένει, κατάλαβε. Α, εντάξει, ναι, ναι. Ναι. Αν το λες έτσι, ναι. Τόγο, ρε, ναι, δείτε ο στοιχηματισμός μας, ας πούμε, εμένα είναι 2 δολάρια που τα βάζω ιντερνετικά, ας πούμε, τη βδομάδα τα σκορ αυτά, τα σπάω δηλαδή. Καταθέτεις και εσύ τον οβολό σου. Λέει, για να λέω ότι παίξαμε αυτά. Φιλανθρωπία κάνεις. 2 ευρώ, ας πούμε, δίνουμε σε ένα ίδρυμα. Όταν βλέπεις μια απόδοση, ξέρω εγώ, 9.850 μου βγάζει αυτά τα σκορ που δίνει. Χαίρεσαι όμως εκείνη τη στιγμή το πιστεύεις ότι είναι σχεδόν δικά σου τα χρήματα. Ναι. Το πιστεύεις, το βλέπεις. Βλέπεις την απόδοση. Χαίρεσαι να βλέπεις μεγάλες αποδόσεις. Αυτό λες τώρα, ας πούμε. Τα παίζω για να μην γίνει καμιά στραβή και κάτσουν και χτυπάμε το κεφάλι. Πώς το βλέπεις τον Άρη σήμερα? Για να κλείσω κιόλα. Στέφανε, εσύ με γνώρισες και ήθελες να πιάσεις σημείο. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ναι, ναι, δύσκολος. Σε ρεσπέτ. Έγινε φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Μας λέει φίλος μου Ευθύμης από το Μαϊάμι. Ξέχασα να προσθέσω. Αύριο λέει 12 Νοέμβρη, Veterans Day. Το είπες, ναι. Αλλά και στις 22/5 έχουμε τετραήμερο λόγω των Thanksgiving Day. Λόγω της Thanksgiving Day. Εμείς δεν τα γιορτάζουμε αυτά. Γιατί τα γιορτάζουμε? Και Thanksgiving και Halloween. Ο Miami G's είναι 2 εβδομάδες διακοπές. Τι ζωάρα ρε. Ρε να μετακομίσουμε Αμερική τελείω. Νομίζω τα παιδιά μας φεύγουν στα εξωτερικά για αυτό το λόγο. Και ραμελάνια θα στα στείλω να ξέρεις. Γιατί δεν έχουμε αργίες. Αυτό. Αν είχαμε αργίες θα μέναν όλα τα φωτεινά μυαλά στην χώρα μας και θα απολαμβάναμε τις χαρές αυτού του τόπου. Λοιπόν η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, είπαμε, υπολείπεται το παιχνίδι, απομένει μάλλον το παιχνίδι του Απόλλων Σμύρνης με τον Άρη στις 7. Στην ΕΡΤ δεν το δείχνει το ματσάκι το συγκεκριμένο? Απόλλων δεν είναι στην ΕΡΤ. Είναι. Δεν είναι, έτσι νομίζω ότι είναι στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω να κάνω κανένα τεράστιο λάθος. ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρώτος με 26 βαθμούς. Ατρόμητος Καραδοκή με 24. Ολυμπιακός στην τρίτη θέση με 20. Δεν είναι να βγει σήμερα νομίζω και η απόφαση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο... Σίγουρα. Μείον τρεις λες. Μείον τρεις θα φάει και ο Ολυμπιακός. Γιατί υπάρχει και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Η Ξάνθη στην τέταρτη θέση με 18. Η ΑΕΚ έχει υποχωρήσει κι άλλο στους 17 βαθμούς. Έχοντας και αυτή το μείον 3 σε αναμονή. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 15. Άμα κέρδισε και χθες θα έπιανε την ΑΕΚ στους 17 με τους μείον 6 που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος στους 14, ο Άρης στους 12 με έναν αγώνα λιγότερο και σφιχτά τα γάλατα. Φιχτά. Όχι απλά μονόδρομο σήμερα είναι και δεν ξέρω και τι και πώς. Ο Πανετολικός στους 12, η Λαμία στους 11.
η Λάρισα στους 11, ο Λεβαδιακός στους 7, ο Πας Γιάννα στους 7, ο Όφης στους 7, ο Αστέρας Τρίπολης του Σάβα Παντελίδη, που φαίνεται ότι έχει εκτιμηθεί η δουλειά στην Τρίπολη και γι' αυτό αναμένεται να αποτελέσει ίσως τον επόμενο τεχνικό της ομάδας του Άρεος στους 6 και ο τελευταίος Απόλλων Σμύρνης με μόλις ένα βαθμό, τον οποίο τον πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και υποδέχεται η μοναδική ομάδα που δεν έχει σημειώσει νίκη στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4 καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και εν λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας καταθέτετε τις απόψεις σας και τον πνευματικό σας οβολό. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο λόγω επειδή των αγώνων στα πλαίσια του Nations League. Στο Nations League, όπου θα βρει την χώρα μας με νέο τεχνικό. Δεν ξέρω αν λογίζεται ως υπηρεσιακός αυτή τη στιγμή ο Άγγελος Στασιάδης. Στην παρούσα φάση θα βγάλει αυτά τα δύο παιχνίδια. Μετά δεν ξέρω αν θα... Θα βγάλει, και αφού είμαστε από το Nations League, φουρφούρι φάγαμε. Ναι, σήμερα μάλιστα θα μαζευτούν οι διεθνείς και οι πρώτες κλήσεις του Άγγελου Αναστασιάδη είναι και αρκετά διαφοροποιημένες σε σχέση μόνο με τους παίχτες του. Μόνο που δεν υπάρχει Γιόλης και Τζαβέλας, μπορεί Σκίμπερ να κάτσω να δω μπάλα, ρε φίλε. Πήρε Μασούρα, πήρε Κούτρι. Ναι, εκτός έχουν μείνει Καρνέζης, Τζαβέλας, Γιόλης και Χριστοδουλόπουλος από την εθνική σε σύγκριση με το τι έπαιρνε ο Σκίμπερ, ενώ αντίθετα έχουν έρθει, επιστρέφει ο Σιώβας στην αποστολή. Βλαχοδήμος, Μασούρας και Κούτρης τα νέα προσώπατα. Μαυροπάνο κάλεσε, δεν ξέρω και όλα πρέπει να βγουν. Όχι, δεν ξέρω. Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Μανολάς, Παπασταθόπουλος, Σιώβας, Λαμπρόπουλος, Μπακάκης, Τωροσίδης, Κούτρης, Γιαννούλης, Σάμαρης, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Ζέκα, Μάνταλος, Πέλκας, Μπακασέτας, Φορτούνης, Μασούρας, Μήτρογλου, Κουλούρης και Καρέλης. Καρέλης. Αυτό δεν ξέρω από τώρα πώς. Ο Καρέλης νομίζω δεν παίζει και στον πάγκο, είναι και εκτός. Να μπει και ο Ακμπόμπ χθες ξανά, σκόραρε και όλος. Έπρεπε να μην καλέσει του Κουλούρη για κανένα δυο μάτς τώρα. Γιατί K20 του χρειάζεται. K20. Διεκδική πρόκριση τώρα καλή. Εντάξει, διεκδική τώρα K20. Το θέμα είναι τι κάνει η μεγάλη εθνική. Αφού γιατί, η Ελλάδα δεν είναι. Γιατί πόσο είναι ο Κουλούρης, τι K20 ρε. Δεν είναι, 19 είναι ρε. Ο Κουλούρης. Ναι, ρε. Τι λες, ρε, αποκλείεται. K21 μάλλον. Αυτή η K21. 20 χρονών είναι ο Κουλούρης. Ακόμα είναι 20. Ναι, ρε. Δεν έχει φάτσα 20χρονου. Ο Κουλούρης δεν έχει φάτσα. Σοπάρεση. Κάτσε να. Είναι γεννημένος το 96. 6 Μαρτίου του 96, άρα είναι στα 21 τώρα. Πώς λογίζετε και το βάζουν στην K20, ρε. Μήπως αν... Κάτσε, περίμενε. Μήπως είναι Ελπίδων. Η Ελπίδων είναι κάτω από τα 23. Κάτω από τα 23. Κάτω από τα 23 είναι η Ελπίδων. Ναι, ναι. Η δεύτερη ομάδα της Εθνικής, Εθνική Ελπίδων. Ναι, Ελπίδων. Αυτή σε αυτήν παίζει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω εντάξει. Μικρός είναι, μικρούλης. Όχι, λέει, γράφει εδώ Παναγιώτης, όχι, 16 είναι. Έλα ρε, που ξέρεις τώρα εσύ από μπάλα να πούμε, βλέπεις κοσερβοκούτι και φωνάει ο ψάχνος. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μια ερώτηση πολύ γρήγορα. Βεβαίως. Ο Καρέλης, επειδή έχει φάει πολύ πάγκο στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Μήπως κλείθηκε σαν βοηθός. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς. Σωστή ερώτηση γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, αν το έπαιρνε το κουτόρο του Καρέλη ο Σκίμπε, θα λέγανε Σκίμπε να πούμε, ξέρω εγώ και τέτοια και μάγια μου. Σκίμπε. Βέβαια δεν ξέρω και ποιους άλλους επιθετικούς να πάρει, ας πούμε. Πήρε το Μασούρα. Πήρε το Μασούρα. Καλός είναι, καλός. Φέτος είναι, φέτος είναι. Τον Σιώβα και δεν τον πήρε. Γιατί. Το Σιώπη, το Σιώβα λέω. Το Σιώπη. Για να το κάνει. Γιατί δεν είναι. Ας το πάρει. Δεν είναι καλή λύση για την. Καλό, για καλό. Την, για τα χαφ, Τρέχει. Μέσα είναι και ο Σιώπη. Πάθα να τρέχει. Ενδεχομένως να μπορέσουμε. Ποιον παίζουμε τώρα εμείς. Έχουμε μάτς στις 15 με την Φιλανδία και στις 18. Την Πέμπτη είναι το μάτς. Πέμπτη νομίζω. 18-11 είναι το παιχνίδι με την Φιλανδία και με την Εστονία στις 18. Κάτσε, σήμερα έχουμε 12, 13, 10, όχι, Παρασκευή πρέπει να είναι. Ναι. Κάτσε, 13 Τρίτη, 14 Τετάρτη, 15 Πέμπτη, 16. 15 είναι Πέμπτη. Μάλιστα, εντάξει, τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε. Δεν ξέρουμε να κάνουμε μια πρόσθεση. Μία μέρα. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Όπως τα λέγει και ο Άγγελος, δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Κανονικά. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα. Το Σιώπη δεν τον πήρε γιατί παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμια και του σηκώνουν του γυαλοκαθαριστήρες. Mm. Και είναι και τυχερός που δεν τον πέτυχε αυτός που μένει εκεί πέρα. Γιατί είναι 2,5 φορές από το Σιώπη. Λοιπόν, δεν όταν το... πάει να πει καφέ. Δεν το καταλάβαμε. Είχε παρκάρει το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Mm. Κατέβηκε ο γείτονας από εκεί, του σήκωσε του γυαλοκαθαριστήρες για να το καταλάβει. Mm. Και έτυχε να περνάω από εκεί και είδα ότι έπαιρνε ο Σιώπη. Εσύ βρήκε να περνά. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, τώρα αυτό με την εθνική, πρέπει να γίνει διαχωρισμό τη εκκλησία και τη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Να γίνει. Αυτό το πράγμα. Όπω πρέπει να γίνει και διαχωρισμό τη εκκλησία. Όχι, διαχωρισμό του κράτου και τη οικογένεια Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εδώ έγινε διαχωρισμός του Open με τον Φουρτιώτη, ρε φίλε. Ναι, όντως, έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα ο Φουρτιώτης, ο οποίος έκανε εκπομπή κανονικά και αποτελεί πλέον και αυτός παρελθόν. Ναι, ρε, βγάλαν τον Φουρτιώτη και μαζί έχουν την Μπόκα. Ναι. Κάτι έτσι, πρέπει ντροπή, να κάνουμε. Ντροπή. Εδώ έχουμε hashtag συχαμένοι ως λέει. Μια γρυπνία σήμερα. Κανονικά έγινε, συγκρατούμε. Φιλιά, τσάω. Επίσης να τονίσουμε ότι στη χθεσινή μετάδοση του Open, για όσους δεν το ακούσανε τουλάχιστον καμιά εικοσαριά φορές, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ στον επόμενο παιχνίδι. Πόσες φορές το είπανε μέσα, 20 φορές βαριά. Και επίσης έχω να πω ότι ο δεύτερος ο σχολιαστής μου θύμιζε πάρα πολύ στην φωνή τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Είχε ακριβώς το ίδιο ύφος, την ίδια χρειά. Στην αρχή λέω πήγε ο Σωτηρακόπουλος στο Open γιατί τον ξέρουμε ότι είναι στο Κοσμοτέ. Αλλά όχι, όχι, όχι. Και πώς δεν έκανε ο Σπυρόπουλος, εσύ, γιατί δεν βάλανε ένα Σπυρόπουλο να κάνει. Δεν ξέρω, να τον στείλουν κιόλας και στην Αργεντινή. Μου πει είναι μακρύ ταξίδι τώρα που να τρέχει στην Αργεντινή. Μήπως που κάνει στο Open τι αθλητικά έχει, βγαίνει και ο Σπυρόπουλος νομίζω. Ο Σπυρόπουλος κάνει την εθνική ομάδα. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το υπόλοιπο το αθλητικό τμήμα, αλλά προφανώς θα πρέπει να. Καμιά αθλητική Κυριακή. Καλά, όχι, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις βάζεις και κάποιους οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με τα πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι όλοι για όλα, επειδή είσαι καλό σχολιαστή ότι μπορεί να πα στα πάντα. Ωραίο το ματσάκι. Χθες 2-2, γεμάτο αυτό και 24 του μηνού. 15 μέρες ο επαναληπτικός. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ 2-2. Αν το μάτς πάει στην παράταση. Αν άκουσα καλά, εχθές ήταν ένας που έφυγε στο Sky κάτι Σαββατοκύριακα πρωινά. Mm-hmm. Έκανε την αναμετάδοση. Mm-hmm. Ένας που ήταν 15 χρόνια. Ένας ήταν γνωστή η φωνή και ο άλλος θύμιζε πάρα πολύ τον. Αυτός που είχε βγάλει τότε και τη βραχάλη που είχε βγάλει. Να το, μας το λέει εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Λέει ο σχολιαστής ήταν αυτός που έκανε το Sky γκολ. Έλα, τα... Σαββατοκύριακα. Σφακιανάκης, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ήταν αυτός που σχολίασε το παιχνίδι. Ένας φίλος που πήγε πρόσφατα στην Αργεντινή και επισκέφτηκε Μπόκα και παρακολούθησε το παιχνίδι. Wow. Μου δείχνε χθες φωτογραφίες. Τις καντίνες βασικά έξω του γήπεδο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τάκος και τορτίγιας. Ναι, τι τάκος και τορτίγιας. Έχουν ψηταριές παντού. Μπριζόλα. Και λέει μόνο ανθρώπινο κεφάλι λέει, δεν ψήνουν. Ψήνουν τα πάντα. Τα πάντα στα κάρβουνα τα έχουν εκεί. Πα στο γήπεδο και τσιμπολογάς και τρως και κάνει. Να πας κανένα τέτοιο ριμπάι μπριζόλα εκεί. Ωχ, μάγκα μου. Λαμπομπονέρα, ωραία, μάγκα μου. Το πρώτο μάτσο, το πρώτο μήχρονο σου λέω ήταν συγκλονιστικό. Έχω πεταγόνου του καναπέ, ουρλιάζει. Το δεύτερο. Έπεσε λίγο εκεί. Φοβόταν ο Γιάννης το Θεωριό και το Θεωριό το Γιάννη. Τώρα μην γίνει κανένα μελέ, κανένα περίεργο. Η Μπόκα ήταν λίγο καλύτερη από την River. Ναι, ήταν λίγο καλύτερη. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν είχε την ατυχία ο Παβών. Ο Παβών, ναι, όντως. Εκείνο το, αυτός είναι 21 χρονών και μαλώνουν Real Barça τώρα. Καλά, ναι. Θα ήταν 21 χρονών και ξεκινάει τώρα από 30 εκατομμύρια ευρώ ποιος θα δώσει. Ξεκινάει πάμε, το μήνυμα. Ξεκινάμε, πάμε. Γι' αυτό χτυπιόταν ο πιτσιρικάς, θα δεις το χόρτο, φλάση, βρήκα τώρα, ξέρω εγώ, να χτυπήσω. Όλα τα βλέμματα ήταν στραβά. Καλά και τα βλέμματα, αλλά τώρα όταν παίζεις, ας πούμε, αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ το συγκεκριμένο παιχνίδι, τελικό Λιμπερταδόρες. Να παίζεις, ξέρω εγώ. Τρελαίνεσαι. Πάω Κάρι, τελικό Champions League. Ναι, αυτό είναι. Ένα πρόχειρο σενάριο που βρήκα, ας πούμε, πολύ. Το σπίτι του Μπουνιάδου, τελείωσε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώστονα, καλώστονα. Μια ερώτηση θα ήθελα, επειδή χθες δεν αναφέρθηκε καθόλου. Mm. Το εκτός έδρας γκολ μετράει. Παιδιά, δεν ξέρω, θα κάνουμε ένα τηλέφωνο στην UEFA Λατινικής Αμερικής να δούμε τι ακριβώς ισχύει, γιατί δεν έχει τρόπο. Δεν αναφέρθηκε. Δεν αναφέρθηκε. Είναι καλό. Γιατί θα περιμένουμε κατά παιχνίδι να ξέρουμε τι. Κοίταξε, ο τελικός πώς κρίνεται. Πρώτα μετρούνται τα average goal και μετά τα μεταξύ τους παιχνίδια. Τώρα για να πάρουν το κούπα. Ναι, πολύ σωστό.
Και αναλόγω και πόσοι παίκτες παίζουν. Βέβαια, ναι. Γιατί εκεί αυτό είναι το βασικό, έτσι. Α, και να τοποθετηθώ, δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ, να ξέρετε, έτσι στον επόμενο. Έχουμε επί του πιεστηρίου μία αίτηση τώρα, με πληροφορούν από το κοντρόλ, ότι δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Αυτό μαθαίνουμε. Καλά που πήρα. Καλά που πήρα. Να σε καλά. Γιατί το λόγο, επειδή αυτό, αν έχει την ενημέρωση, κάναμε ρεπορτάζ. Πήραμε τηλέφωνο. Πώς λέει διευθυντής, με ειδοποιεί από τον κοντρόλο κύριο Φουφουτόπουλος. Ποιος είναι, πήραμε το Μαραντόνα. Τώρα, έλα, Διέγκο, πες. Ξέρω εγώ που έχεις τα κονέ μέσα στις ομοσπονδίες, να μας πεις αν μετράει το εκτός. Δεν μπορείς, Διέγκο, έχει συνάχη, δεν μπορείς. Εκτός. Εκτός έδρας γκολ. Η επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League, μιας και όπως προείπαμε, μεσολαβούν οι αγώνες της Εθνικής, πηγαίνει για τις 24, 25 και 26 του μηνού, έτσι πάλι μαζί με τον τελικό του Copa Libertadores. Το Σάββατο στις 24 του μηνού, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης Λάρισα, δεν ξέρω αν θα είναι ο Παντελίδης στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, τότε θα δούμε. Έλα, υπερβολέ. Και Πανετολικός ΑΕΚ το Σαββάτο. Όπως, ναι, στις 7 αυτό, όπως επίσης στις 7:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ξάνθη. 7:30. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι 24. Εντός έδρας. Δεν ξέρω αν νωρίτερα, λογικά θα υπάρχει το μάτς του Λονδίνου εκείνη την Πέμπτη με Chelsea. Ναι, την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε Ευρώπη, άρα τη μεθεπόμενη θα έχουμε κανόνα. Ναι, τότε νομίζω παίζει με την. Σάββατο και μετά από καπάκι. Πριν την Πέμπτη και Σάββατο κατευθείαν. 22, ναι, λογικά θα είναι το μάτς με την Chelsea. 22 και 24 να παίξει με Ξάνθη. Ναι. Chelsea, και θα πούνε, ας πούμε, διαλέγουν ποια Chelsea τώρα εδώ. Στο κόσμο μας είναι, στο πρωτάθλημα. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Rotation θα κάνει στην Chelsea ο ΠΑΟΚ, νομίζω, με Κίτσιου, Τόσκα, Χατσερίδη και τα λοιπά. Την κατεβάζουμε από τώρα την ομάδα για να γνωρίζετε. Καρέλη και ούτω καθεξής. Ναι. Την Κυριακή στις 25 πας για έναν Λεβαδιακός, ατρόμητος Ολυμπιακός. Ακόμη ένα. Να του κουλούρι, ετοιμάζεται. Όφι Άρης. Έλα. Με νέο προπονητή ο Άρης. Λογικά ως τότε. Εντάξει, έχουμε 15 μέρες μπροστά. Και Πανιόνιος Λαμία την Δευτέρα. Έχω κάνει φυσικά, γιατί είμαστε λόγω εθνική. Και με τα Γάρι, εννοείται ότι έχω κάνει λάθος. Μετά είναι η Chelsea 29, αφού λέει έχει τις εθνικές. Έτσι εντάξει, γίνεται. Okay. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Σήμερα λέει δεν έχετε πετύχει τίποτα. Είμαστε. Λόγω επειδή δεν είναι αυτό. Κι όμως, επειδή μας κατηγορούν, έχουμε πετύχει. Τι? Ο επαναληπτικός του River Boca, στον επαναληπτικό του River Boca, δεν μετράει, ήταν εκτός έδρας γκολ. Δεν μετράει, ήταν εκτός έδρας γκολ. Τώρα αυτό το επαναληπτικός θα γίνει 9 ή 10 παρατέταρτο, εδώ η απορία. Γιατί ήταν 10 παρατέταρτο να γίνει και την επόμενη μέρα άλλαξε τις 9. 9 δεν ήταν από την αρχή να γίνει το Σάββατο. Α, 10 παρατέταρτο το Champions League και άραξε την επόμενη. Κατάλαβες. Στις 9 μάλιστα. Σήμερα πετύχαμε όσα γκολ πέτυχε ο Κλάους τα τελευταία 2 χρόνια. Εντάξει, τουλάχιστον πετύχαμε ότι είναι Δευτέρα. Πάλι καλά αυτό. Είμαστε καλοί. Αυτό θέλοντας και εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το πετύχεις. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM καιρό μηνυματάκι. Αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί επικοινωνούμε. Δώσε λέει και άσο Απόλλωνα και σκόρα της Καμπάλα να πετύχεις. Μας λέει ο φίλος μας ο. Έλα, τώρα βρήκαμε όλοι. Άντε. Να ξέρεις, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα το χρεωθείς εσύ. Γιατί πρέπει να κάνεις το 0 στα 8 στις προβλέψεις. Κοίταξε, φίλε, είμαι σαν τον Πάκο Ερέρα. Βγαίνω και παίρνω την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη γιατί 0 στα 7, ωραία αγωνιστική, την συγκρατήσουμε. Πόσο έχουμε, 10-11 του μήνου. Έγραψε, θα λέει το σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Αθλητική ώρα. Πόρνη μπάλα, πίκρα και οργή. Πίκρα και οργή, γιατί. Πίκρα και οργή, τι πίκρα και οργή, ρε φίλε. Είχαμε και ένα πέσιμο εκεί στο ΑΚΑ, στον πρόεδρο του Ατρομήτου, που φίλο τη ΑΕΚ, στο Σπανό. Ναι. Όχι, ρε φίλε, τι να. Ότι αού, ξέρω εγώ να πούμε, με εμά βγάζει τα μάτια και με τον Μπάουκ. Και με τον Μπάουκ έβγαλε τα μάτια του ο Απόλλωνας, λέω, συγγνώμη, ο Ατρόμητο. Όχι, έκοψε βαθμού. Αλλά δεν είναι έκοψε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποτιμητικό και δυστυχώς είναι αυτή η λάθος προσέγγιση που έχουμε εδώ στην χώρα μας. Όχι, φίλε. Δεν είναι έκοψε βαθμούς, είναι μια ομάδα στην διεκδικητρία, είναι ντέρμπι κορυφής, είναι δεύτερος, 2 βαθμούς πίσω. Το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, το έχω πει, θα πάρω τον Ατρόμητο μέσα έξω. Μη στεναχωριέται ο φίλος ΠΑΟΚτσής. Α, ο Άρης θα το δώσει. Με την ΑΕΚ δεν έκανε. Με τον Ολυμπιακό, με αυτό. Στον Ατρόμητο. Μπάσα, στόπερ. Πάρτα τετράμπαλο. Μάλιστα, γι' αυτό. Στην Β' Εθνική. Ο Ηρακλής μόλις στο τέλος με ένα γκολ του Ρόβα απέφυγε τα χειρότερα, απέφυγε την ήττα από τον Αιγινιακό. Στο 98 προηγήθηκε ο Αιγινιακός, στο 86 ο Ρόβας με πέναλτι
έκανε το 1-1, κάτι που έφερε την απομάκρυση του Αλέκου Βοσνιάδη από τον πάγκο της ομάδας. Ούτως ή άλλως άστραψε και βρόντιξε, διαβάζουμε στα, στα ρεπορτάζ για τον Μυροφορίδη. Το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποχώρησης ήταν αυτό. Ούτως ή άλλως το γυαλί είχε ραγίσει μετά το βαρύ 6-1 από τον Ατρόμητο για την ομάδα του Γυραιού. Μόλις την τρίτη αγωνιστική δεν έχει καθόλου καλό ξεκίνημα ο Ηρακλής στην Β' Εθνική και φυσικά χρειάζεται ένα σοκ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να, να μπει σε τροχιά, σε τροχιά ανόδου την φετινή χρονιά. Αείτε το Σπατών Κασιόπη 0-0, άτος ο Σούλης. Νάτος ο Σούλης. Έκοψε το βάθμο από την Κέρκυρα. Βεβαίως, βεβαίως. Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή 1-0. Οπα. Πάει και Παναχαϊκή. Ηρακλής Εγινιακός 1-1. Ηρόδοτος Καραϊσκάκης 2-0. Πλατανιάς Δόξα. Βλέπω τώρα αυτό το 2-0 και τέτοια. Και έχω συνηθίσει από, την, από τις προηγούμενες χρονιές ποια είναι άνευ αγώνος. Ξέρεις που το μισό πρωτάθλημα ήταν 2-0 αλφα-αλφα, αλλά μέχρι στιγμής διεξάγεται κανονικά. Ηρόδοτος Καραϊσκάκης 2-0. Πλατανιάς Δόξα Δράμας 0-0. Τρίκαλα Χανιάκης Αμικός 2-0. Βόλος Απόλλων Πόντου 2-0. Νάτος ο Μπέος. Βλέπω τον Μπέο πολύ δυνατό για, για... Είναι ο Απόλλων. Το είχε πει κιόλας ότι σε δύο χρόνια από πέρυσι θα είμαστε πρώτη εθνική. Πάντα και όπως φαίνεται τεφαρίκι, και Σπάρτη Εργοτέλης 0-0. Αυτή ήταν η τρίτη αγωνιστική μέρα για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, όπου βρίσκει τον Απόλλων Λάρισας πρώτο με 9 βαθμούς και ο Εργοτέλης ακολουθεί επίσης. Απόλλων Λάρισας τώρα, το πουθενά είδα μια γήπεδάρα. Κουτσο, είδα, έβαλα εκεί το. Άμα δεις τι γήπεδάρα έχει. Oh. Είναι αυτά με τις κερκίδες, κάθε μία διαφορετικά. Όποιος περνούσε έφτιαχνε και μια κερκίδα. Ενδιάμεσα κόβεται με λίγο αποδυτήρια. Στο βάθος πολυκατοικίες, είναι από αυτά τα αγαπημένα μας γήπεδα της επαρχίας. Ο Εργοτέλης επίσης 9. Δόξα Δράμας Πλατανιάς με 7 ακολουθούν. Βόλος Ηρόδοτος 6. Παναχαϊκή Ηρακλής Κασιόπη 4. Τα δύο φαβορί, πολύ κακό ξεκίνημα για Ηρακλή και Κέρκυρα. Τρίκαλα Απόλλων Πόντου 3, Γυνιακός 2, Αίτητος Πατών πήρε από τον πρώτο βαθμό, Σούλης 1, Κισαμικός 1, Σπάρτη 1 και Καραϊσκάκης τελευταίος χωρίς βαθμού στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και μια ψηλή να ρίξουμε ματιά και στην αγαπημένη μας γα. Τι έγινε το ντέρμπι, παραλίμνη. Ξέρεις τι έγινε. Παραλίμνη Σέρις, δεν ξέρω. Αυτά το δούμε τώρα, δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω όλα. Ένα, να φύγουν όλοι. 1-0 χάσαμε. Από το παραλίμνη ρε. Έλα ρε μεγάλο παραλίμνη. Από το παραλίμνη ρε. Δεν τρέπεστε να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, τι γίνεται, καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά εσείς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι, τώρα να το πω δύσκολο, ντροπή είναι τώρα να λέμε δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Έφυγε εκείνος, έφυγε ο προπονητής που έκανε τις γκάφες. Ελπίζω σήμερα να είναι πιο σόφρον αυτός ο υπηρεσιακός προπονητής. Όταν λέτε σόφρον, τι εννοείτε, δηλαδή πώς να παρατάξει την ομάδα? Ναι, να μην ξεκινήσουμε πάλι και βάλουμε τα... τους μέσους να τους βάλουμε στόπερ, μην κάνει καμιά γκάφα να πούμε ολκής, όπως έκανε ο Ερέρα. Και τα κέφαγε το κεφάλι του στο τέλος. Κοίταξε, ο Τερζής θα παίξει 4-2-3-1 με Βέλεθ κατά πάσα πιθανότητα και Δελιζήσι. Σαν αντίστροφη μέτρηση ήταν αυτό. 4-3-2-1, ναι. Πάμε. 4-3-3. Ωραίο ήταν αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό. Και θα ξεκινήσει πίσω από τον Ντικινή τον Μαρτίνεθ, από ό,τι πληροφορούμε. Ελπίζω οι παίκτες να σταθούν στο ύψος του παιχνιδιού. Άλλωστε, εντάξει, μπορεί να θέλουν και οι άλλοι τη νίκη, αλλά. Αλλά. Δεν βλέπω τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, αυτοί δεν πιστεύουν να πάρουν άλλο βαθμό. Όσο τώρα για το θέμα του προπονητή, ακούω από το ρεπορτάζ ότι λέει υπάρχει περίπτωση ο προπονητής να βρίσκεται λέει στην Ριζούπολη σήμερα. Αν ήταν ο Παντελίδης, τι να έρθει να κάνει στη Ριζούπολη, δεν τον ξέρει τον Άρη. Ναι. Να έρθει να συζητήσει με τους... Τώρα δεν ξέρω, και... ότι... η περίπτωση του Παντελίδη είναι ένα όνομα που θέλει να θολώσει τα νερά, δεν... Πιστεύω ότι ο Καρυπίδης σίγουρα έχει κάνει κάποιο, σίγουρα έχει κάτι άλλο στο μυαλό, δεν νομίζω ότι θέλει τώρα τον Παντελίδη, γιατί αυτοί είναι όλοι Παντελίδης, Πετράκης, Ζουνίδης, αυτοί όλοι γύρω-γύρω γυρνάνε. Και απορώ πως η ΑΕΚ πήρε αυτόν τον Ζουνίδη, πως και δεν πήρε κανένα Γρηγορίου να τρελαθούμε τελείως. Και ποιον έπαιρνε δηλαδή? Η ΑΕΚ έπρεπε τώρα, είχε το Θεό εκεί, τον Μανώλο Χιμένεθ, και κατέντησε να πάρει τον Ζουνίδη. Τώρα είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν προπονητές, Έλληνες δεν υπάρχουν. Και να δούμε λοιπόν
άμα είναι να πάρεις δηλαδή το Παντελίδη και αυτούς τους προπονητές, δηλαδή καλύτερα να πάω να αυτοπροταθώ εγώ να πω για καλό αυτό, να φτιάξουμε εμείς ένα δικό μας, δικό μας παιδί, να στείλουμε το λόγο επειδή και εγώ μαζί σου είμαι και χαρτάκι. Δεν γίνεται διαφορετικά, τι γίνεται τώρα, πλάκα θα κάνουμε. Μάλιστα. Και ελπίζω να βρει κάποιον ξένο, αν και όλοι καλοί οι ξένοι. Εμένα εγώ έχω λατρεία του Μάνολο Χιμένεθ και απορώ πως γιατί δεν τον έκαναν πρόταση το καλοκαίρι. Ο Άρης, ναι. Το Χιμένεθ. Ο Άρης, βέβαια, το Χιμένεθ. Το πρωταθλητή Ελλάδος να πάρει ο Άρης. Καλύτερος, δηλαδή, ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει φύγει από την πρωταθλήτρια Ελλάδος και θα πήγαινε στον Άρη. Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή που έφυγε, τώρα στη Λας Πάλμας πήγε. Εντάξει, Ισπανία όμως, είναι διαφορετικά. Και πήγε, νομίζω ότι πήγε και για οικογενειακούς λόγους. Δεν ήταν τόσο. Αυτό. Εγώ το βλέπω να ξαναγυρνάει και το Μανόλο, μάλλον στην ΑΕΚ το ξαναβλέπω. Έτσι πως πάνε τα πράγματα. Ότι αν ο Άρης πάρει σήμερα το διπλό, αν ο Άρης πάρει το διπλό, καλύτερα ο Καρυπίδης να κρατήσει τον υπηρεσιακό όλο το χρόνο, παρά να πάρει Παντελίδηδες και... Πλούταρχους. Πλούταρχους. Κορομόπουλος. Πλούταρχους και αναβήσει. Τι είναι αυτή τώρα προπονητή. Τεράστια αναβήσει. Μεγάλη χρονιά δηλαδή με κολτσίδα και... Βάλε μέσα. Με τριζικά. Έτσι, καλά. Μαζί. Καλή συνέχεια. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάει να παίρνει αγωνιστικές, καλύτερα να καρτίσουν τριζικά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 554 που λέει με τα δυο εκτός της River πόσα θέλει Μπόκα στον επαναληπτικό. Πόσα θέλει Μπόκα στον επαναληπτικό. Κάτσε να βγάλω το αν μετράει, δεν ξέρω, θα μάθουμε αν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Θέλει ισοπαλία με 2-2 και πάνω για να περάσει. Αφού δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, ισοπαλία απλά θα πάει στην παράταση. Ναι, όχι, λέμε με το παλιό. Α, με το παλιό ημερολόγιο. Έτσι. Με 0 δεν περνάει τώρα. Έλα μου ντε. Και επίσης να πω το Coca-Cola, ναι, ο Τζαβέλας δεν κλήθηκε στην εκθήκη. Δεν κλήθηκε στην εκθήκη. Άντε με τον Τζαβέλα να πω. Γιατί όχι, ρε παιδί, να δούμε, θα κάνει κανένα κλαρίνο τώρα η εθνική και μετά θα λέμε άμα να μόνο γιατί έγινε με σκύπε γυναίκα παλιά. Ο Coca-Cola βγαίνει επειδή βγαίνει στα ραδιόφωνα με το όνομα Τζαβελόσκυλο. Τζαβελόσκυλο, μάλιστα. 7:30 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μα διαφημιστικό διάλειμμα. Από όλο παραλιμνίου, αφού πούμε στα πρώτα, γιατί μόνο εμείς ασχολούμαστε με γάμα εθνική. Μόνο εδώ και μετά. Όλοι οι άλλοι, πάω κάρις. Αριδιάν καθιά, μηδέν ήρθε. Γι' αυτό δεν σε ενδιαφέρει, το ντέρμπι εδώ. Από όλο παραλιμνίου, Πανσεραϊκός 1-0, Καλαμπάκι Αλέξανδρος Κιλκής 0-0, Έστος Χρυσούπολης Άρης Αβάτου 2-0, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Αετός Ορφανού 0-3, Ορφέας Ξάνθης Κεραυνός Πέρνης 0-0, Ασπίδα Ξάνθης Εθνικός Ιδρυοκάστρου 2-0, ΠΑΟ Κοσμίου ΑΟΥ Καβάλα 0-3. Και στο δεύτερο όμιλο, ΠΑΟ Κουφαλίων Μελιτέας Μελίτης 5-1, Αγροτικός Αστέρας Ολυμπιακός Κιμήνων 2-1, Εδεσαϊκός Βέρεια, πάλε ποτέ ιστορικό ντέρμπι, Εδεσαϊκό Τσολάκοβιτς, κάτι τέτοιο, πώς το λέγανε, και ένα καροφλό αυτό που είχε ένα, δεν το θυμάμαι ρε, μια πολύ καλή, μια κλασική μορφή. Δεσσαϊκός Βέρεια 0-1, για μόνος του τα λέω, μόνος μου αναρωτιέμαι, δεν πειράζει. Γιαννιτσά Άρης Παλαιοχωρίου 2-3, νίκη Εγκαθιάς Αλμοπός Αριδαίας 1-1. Εδώ θέλω να μου πεις αν έληξε το μάτς. Ανέληξε, δεν ξέρω, έληξε εδώ έτσι λένε. Μακεδονικός Απέλλαγκα 1-0, Κερμίσα Μιντέου Πό Τρίγλιας 0-2. Λοιπόν, οδηγούμαστε στην τελευταία διαφημιστική μας ανάπαυλα και επιστρέφουμε δυναμική για τον τεμαράζ εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας, 7:38 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας και θα φύγει κιόλας ταυτόχρονα, γιατί τι έμεινε, 20 λεπτά και έμεινε. Τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Συγγνώμη που ξαναδιακόπτω την ποιοτική εκπομπή σας, αλλά πάλι υπομπέσατε σε λάθος. Ναι. Ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει απολυθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Α, ναι. Οπότε δεν πήρε τον πρώτο βαθμό με το Σούλη και δεν ξέρω αν είναι ο Σούλης ο προπονητής που θα είναι στη Ριζούπολη. Και δεν ξέρω και πόσα είναι τα χιλιόμετρα από το... Από το Κολωνάκι, από τον Τακάπο μέχρι τη Ριζούπολη. Α, μάλιστα. Και, και αυτό, κάτι ακόμα, ναι. Δημήτρη, είχε υποσχεθεί τραγούδι. Ποτπουρί, τίποτα. Αυτή η εβδομάδα που έχει εθνική, ευχαριστούμε. Θα είναι εβδομάδα The Voice, θα είναι εβδομάδα. Λίμπερο έχει ταλέντο. Ναι, λίμπερο έχει ταλέντο, εντάξει. Αν να ξεπετάξουμε τώρα αυτή την αγωνιστική και τέτοια, και από αύριο θα μπούμε στην κανονική ροή των εκπομπών μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Παπάσο Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Οχ, νάτος. Λίμπερο, έχεις ταλέντο. Έτσι. Εγώ είμαι, είδες, γιατί μην μιλάς έτσι, αγόρι μου. Εγώ ξέρω τους αγαπάω και σε κάνω. Μιλάς το ταλέντο. Εγώ τι ταλέντο. Μήπως είσαι υπνοβάτης από εκείνο το τέτοιο υπνοβάτης. Εσύ τι λες τώρα. Γιατί. Τι έπαθες. Ταλέντο. Ταλέντο παρουσιαστού. Συμπαρουσιαστού. Συγγνώμη τώρα, εσύ γιατί τσίμπησες. Γιατί είναι αείπνος. Χθες το βράδυ κοιμήθηκες καθόλου.
Κάτσε, περίμενε. Σε χθες σε είδα και σε θαύμασα μία κάμερα μόνος σου. Τι έγινε, τι έγινε. Α, είδες, άρεσε. Εγώ πρέπει να έρθεις. Να έρθεις, αγόρι μου. Είχα και το Coca-Cola, είδες. Πήρα και το καλάμι, σαν το τσουμπάνο έβαλα εκεί πέρα. Ναι, ωραία. Ναι, αλλά είδα ότι φαγώνεται ο καραφλοκοτσίδας εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα, βάλλονται από παντού. Ναι, αλλά και εγώ τον έχω από κοντά το φάνη μου. Ναι. Το φάνη του Coca-Cola μου. Καταρχήν, τον ευχαριστώ για σήμερα. Ναι. Καλημερίζω. Ναι. Ήμουνα στο εξωτικό Νεάπολη. Όπα. Εκεί ήμουνα. Ναι. Εκεί ήμουνα. Ναι. Τον ευχαριστώ το φανούλι μου. Ναι. Καταρχήν. Κατάλαβες εσύ τώρα. Εγώ κατάλαβα. Δεν κατάλαβε κανείς άλλος. Τι σημασία έχει να καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω εσύ φωτοβολίδα. Τι νόημα έχει. Δεν ήξερα ότι ο Κουτσίδας κάνει σκηνικά και ιστορίες με το κουμπαράκι μου. Ναι. Άμα θέλω, γιατί έχω και τηλέφωνο, κάτσε ρε Κώστα, τώρα τα βρες λίγο τέτοιο. Ο καθένας λέει την άποψή του. Εσύ λες έτσι, αυτός λέει αλλιώς. Μάλιστα, βέβαια. Ξεκάθαρα, βέβαια δεν είναι έτσι, άμα δεν είναι. Μπάμπι μου. Ναι, αλλά το παπά τον φάγαμε από την πάρτι σου. Πού είναι η νοτιοκορεάτισσα? Πού είναι? Κάτσε, ήρθα. Ο Κάτσε έβαλε μια γκολάρα χθες. Έκανα την κίνηση. Ναι, ναι. Είπα ότι ανάγκηλα, ας πούμε, ότι θα κανονίσω να έρθει τα παιδιά από το μισθωτικό γραφείο που είναι. Θα βάλουμε, θα πει ο Κωστάκης, ξέρω εγώ, την τάδε μέρα να έρθει. Και εγώ πρέπει να πω πριν. Για να είναι έτοιμη για η κοπέλα. Βέβαια. Πόσα translate να ανοίξω. Δεν ξέρω. Πόσα. Αλλά την Τετάρτη θα τα μάθουμε. Όλα στα πολύ. Αποκαλυπτικά με το Μένιο. Όλα στα αποκαλυπτικά. Αποκαλυπτικά με το Φουτιάδη. Με τον Αλέκο τι θα γίνει τώρα. Δεν ξέρω. Εσύ τον έχεις βάλει προστασία σου τώρα και φωνάζει στέλα μου, στέλα μου, στέλα μου. Τον Αλέκο εγώ έχω το κλειδί και το ρυθμίζω όπως θέλω. Είδες πόσο. Τέλος πάντων. Έγινε. Καλημερίζουμε και εμείς την Τετάρτη. Εδώ χαμός. Τσάου. Θα πρέπει να κοιμηθούμε την Τετάρτη από τις 10 η ώρα το βράδυ για να αντέξουμε τον καταιγισμό. Το μαραθώνιο. Βλέπω πάλι και πάφι. Βλέπω πάλι ρεπετισιόν της μυθικής εκείνης εκπομπής. Κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης. Βεβαίως. Να είστε καλά, παιδιά. Τιμή μου να βγαίνω μετά τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη. Ναι. Ολονών μας. Θέλω να μου πεις τι κατάλαβες από όλα αυτά. Μία λέξη, πες μου αλήθεια τώρα. Δεν χρειάζεται, Στέφανε, να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Και το ρητό. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος μια κατηγορία μόνος του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που είπε με τον Αλέφαντο, τι θα γίνει με τον Αλέφαντο στο τέλος. Κάτι είπε, θα γίνει κάτι με τον Αλέφαντο. Μήπως θα έρθει στον Άρη, ξέρω εγώ. Τι είπε τώρα. Όχι, αυτός κάτι θα βγει. Κάτι στο πλατό θα βγει με τον Αλέφαντο. Τι θα γίνει. Θα μάθουμε την Τετάρτη. Ή και όχι κιόλας. Δεν το παίρνουμε και ορκό. Παρακαλώ. Όλα είναι ατμός, γι' αυτό σε πειρά θρασίβουλας. Εγώ τι είπα. Είχες πει ένα άλλο όνομα. Α, ναι. Βρασίδας τα είπα. Ναι, εσύ είπες Βρασίδας. Θρασίβουλας. Θρασίβουλας. Σιγά μην πετυχαίναμε σήμερα τίποτα. Βασικά όλα είναι λάθος. Μπάμπης Μπατμανίδης. Μόνο ένα είναι σωστό. 7 ώρα το απόγευμα το διπλό του Άρη. Μόνο αυτό σωστό. Το πιστεύανε. Το πιστεύεις. Από εδώ μέχρι τη Σμύρνη. Ναι, ωραία. Για να δούμε. Έγινε. Να ξεκινήσετε λίγο να ξεπλοκάρετε και στις έγινε. Ναι, λίγο για να μπορώ να έχω λίγο ίντρικα να κοντράρω κάποιος εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα είναι εύκολο όμως, καθόλου. Καθόλου. Καλημέρα. Μονόδρομος είναι. Μονόδρομος το διπλό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Δευτερολογώ. Όνατος. Και δίνω μια είδηση εδώ. Επί του πιεστηρίου. Ναι. Ένα είναι το σίγουρο. Προπονητής του Άρη δεν θα είναι ο Παντελίδης. Τελείωσε, το είπε ο Φωτιάτος. Σωστός. Τουλάχιστον εσύ ρε Μπατμανίδη, ό,τι λέω βγαίνω. Έτσι. Και ποιος θα είναι όμως? Εγώ ένας απλός οπαδός είμαι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν θέλεις να πεις παρακάτω, να αποκαλύψεις. Όχι, θα δίνω εγώ ακραματικότητες. Έτσι. Θα σε πληρώσουμε, ρε εσύ, εντάξει. Άμα πέσει τον Παγιώργο, εδώ είμαι. Έτσι. Έλα, εδώ να σε κεράσουμε. Ξακούς. Έλα. Το δεύτερο ψευδόνυμο του Μπατμανίδη ποιο είναι, ξέρετε? Όχι. Εγώ το έχω βγάλει, ο Κούτρα. Καλά, ο Κούτρα και ο Στέφανο. Και ο Στέφανο.
Ετοιμαζόμαστε, εννοείται. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κούτρα, κούτρα. Λέει, αλλά δεν μας φαίνει τίποτα. Τίποτα. Κάποτε, ναι, ναι, όταν είχαμε εδώ Δεσποινίδες και κάναμε μαζί εκπομπούλες τα πρωινά, τσούπες και ο Βευγάτος, κάποια φορά περνούσε από κάτω. Ο κύριος Κούτρας ναι. Γινόταν κούτρης. Εδώ δίπλα, λέει, ήμουνα και είπα να περάσω, να σας πω μια καλημέρα. Απλά έτσι το λέω για τους λάτρεις στατιστικής. Το συγκεκριμένο δεν υπονοώ τίποτα απολύτως. Καλημερίζουμε την εξωτική μας Σουηδία για ένα ακόμη, λέει, πρωινό. Βγάλα μάκρυ με το Φωτιάδη, μας λέει ο φίλος μας ο Γιούρης. Στο σχολείο που μαθαίνω σουηδικά καταλαβαίνω λίγο περισσότερα. Λέει καλημέρα σας. Ο Στοκχόλμης είναι μπροστά. Πρέπει να αποκρυπτογραφείτε. Είναι σαν το δίσκο της Φεστού. Ναι. Κρύβει μέσα βαθύτερα νοήματα. Τρεις μεσίτες, ναι. Ο διευθυντής, τρεις Αργενή και μια Νοτιοκορεάτισσα. Άριστα. Αυτό δεν είδαμε ποτέ. Ίσως να. Δεν ξέρω. Τι παίζει. Κάτι περιμένει. Τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουν. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ δευτερόλογο. Μια ερώτηση. Έτσι πρέπει. Ναι. Δεν άκουσα, παιδιά, την εκπομπή από τις 6 το πρωί. Mm. Την άνοιξα 7 παρά. Μ' αρέσει που απολογείτε. Δεν πειράζει. Ναι, όχι, γιατί μήπως το είπατε, αλλά δεν το άκουσα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι κοντά ο Ίβιτς στο Νάρι. Όπα! Να τα συμβόμπες. Αυτό γιατί το λέω, να πω γιατί το λέω. Χθες με τον γιο μου μπήκαμε λίγο στο ίντερνετ, ναι. Και ψάχναμε λίγο τη βιογραφία του, ναι. Και έγραφε, ρε παιδί μου, προπονητικές καριέρες, ναι. Και γράφει, αν θέλετε μπείτε να το δείτε, 2018 Άρης Θεσσαλονίκη. Το γράφει άσχετα αν η επίσημη, ναι, ΠΑΕ δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Το γράφει πάντως. Στο Wikipedia. Ναι, στο Wikipedia, ναι. Άμα καλά, κοίταξε. Πλάτα, ναι, ναι, όντως το γράφει, αλλά τώρα το Wikipedia. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, ναι, και ναι, 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 μπορεί, ναι, να αναρτήσει το οτιδήποτε. Αργότερα υπάρχει μια αλφα επανήλθευση, ναι, αλλά προφανώς δεν το έχουν δει. Όντως το γράφει. Είναι ένα θέμα αυτό, υπήρξε. Αλλά η φάση ποια είναι, ότι ο Ίβιτς πάει για πρωτάθλημα στο Ισραήλ. Είναι πρωτοφόρος. Αυτό είναι τρολά. Ξέρεις τι, ναι, είναι τρολάρισμα και θα σου πω γιατί. Γιατί λέει προπονητική καριέρα και έχει μόνο το 2018. Άρης Θεσσαλονίκης, έχει σβήσει τον ΠΑΟΚ. Κάποιος μπήκε και το έχει αλλάξει. Μάμπη, το έχεις δει και εσύ αυτό. Ναι, 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 βεβαίως. Ναι. Υπάρχει και τώρα αναρτημένο, μπορεί να το δει ο καθένας, αλλά δεν είναι. Και αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι στο Ισραήλ πάει καλά. Τώρα δεν νομίζω να. Δύσκολα. Όχι, ξαφνικά δεν... στη μέση της σεζόν. Θα θέλαμε όλοι εδώ. Όλοι θα θέλαμε. Στα ράδια, ναι, ναι, θα θέλαμε όλοι. Βλάντα Νίβιτς εννοείται στον Άρη, ξεκάθαρα. Παιδιά, είναι καλός ο πόνητης. Καλός είναι, ναι, όντως. Αλλά θα θέλαμε. Δουλίτσα ο άνθρωπος. Σκέψου, ναι, τι δουλίτσα θα είχαν τα ράδια. Μακάρι με Βλάντα Νίβιτς. Μακάρι να είχε την Τρίπολη της Ιερουσαλήμ, αλλά δεν, δυστυχώς δεν τον έχει. Για, ναι, να δει. Και, ναι, και σκέψου τα κουτάκια μπύρας, ας πούμε, τι θα γινότανε. Ανάρπαστα. Βέβαια. Με Βλάνταρ στον Άρη. Το πρώτο κύπελο που πήραμε με τον Νίβιτς το πήραμε, έτσι. Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, βεβαίως, βεβαίως. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Και καλαθόσφαιρα είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και την Παρασκευή Euroliga Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αμός, έγινε. Τάκη Τσουκαλά τρελάθηκε με Τάκη Τσουκαλά τρελάθηκε. Τάκη Τσουκαλά, μηνυτήρια αναφορά στον Τάκη Τσουκαλά για τα όσα απαράδεκτα είπε στην εκπομπή του. Απαράδεκτα, εντάξει, κάνουμε το χαβαλέ. Μας αρέσουν αυτές οι μορφές, οι καλτ, βεβαίως. Αλλά δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να το σχολιάσω με τα όσα υπόθηκαν. Αποκάλεσε επίθηκο το Θανάση Αντετοκούμπο με αποτέλεσμα να το κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για το ρατσιστικό παραλήρημα στο οποίο προέβη ο γνωστός φίλος του Ολυμπιακού. Το γλέντης όμως λίγο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και πολύ καλά τον έκανε όταν είναι έτσι τα πράγματα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι λίγο ακόμη θα βιώναν ένα ασύλληπτο Σαββατοκυριακό, ναι, αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός μέσα στο Καραϊσκάκης, θα είχαν νίκη και στο μπάσκετ, νίκη και στο ποδόσφαιρο. Καμός. Λίγο σαν τις εποχές τις περσινές, αυτά που βιώναν οι φίλοι της ΑΕΚ που γλεντούσαν τον Ολυμπιακό, έτσι, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είχαμε πράσινο σουκού. Και νομίζω και την άλλη Κυριακή ξαναέχει στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει εκεί ξανά ντέρμπι αιωνίων. Τα αποτελέσματα για την καλαθόσφαιρα. Ο Άρης πέτυχε μεγάλο διπλό. Είδες. Μέσα στον Κολοσσό με 61-72. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Σκήμη με 78-60. Πολύ άνετα. ΑΕΚ Χολαργός 73-63. Περιστέρι Ήφαιστος 89-81. Το Περιστέρι συνεχίζει
να προβαίνει σε μια πολύ καλή πορεία. Το νέο Φώτης στο Περιστέρι επέστρεψε με πάρα πολλά χρόνια. Ολυμπιακός Λαύριο 102-63 και Ρέθυμνο Προμηθές 72-73. Σήμερα Πανιώνιος Παναθηναϊκός στις 5 στη βαθμολογία. Ολυμπιακός και Περιστέρι πρώτοι με 10 βαθμούς. Ο Περιστέρι έχει το απόλυτο. Παναθηναϊκός με ένα αγώνα λιγότερο 8. ΠΑΟΚ 8. ΑΕΚ 8. Προμηθέας 8. Άρης 7. Λαύριο 7. Χολαργός 7. Ήφαιστος 7. Κολοσσός Κίμη 6. Και τελευταία θέση ο Πανιώνιος και το Ρέθυμνο με 5 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τον αγαλώστονα. Πληροφορίες μόνο Παφουλιάς μέσω Αγίου Όρου θα φέρει πληροφορίες για τον προπονητή του Άρη. Έτσι ακριβώς. Αποκλειστικά στο λόγο επειδή. Αύριο νομίζω, είπε θα μας επισκεφτεί. Ναι. Αύριο Στέφανε θα τα αποκαλύψει όλα. Ναι. Πληροφορίες μέσω Αγίου Όρου. Βεβαίως. Με τα σφράγγι στο μυστικό και βουλοκαίρι έρχονται τα συγγράμματα. Γιατί κάπως έτσι θα καταντήσει ο προπονητή του Άρη. Ναι, μόνο έτσι. Μεγάλο μυστικό, μεγάλο μυστικό. Νομίζω σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε μετά το μάτς του Απόλλωνα. Θα γίνει κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Λες η έκπληξη όλα αυτά και τον Παντελίδη να θολώνει τα νερά, ε. Εγώ πιστεύω ότι μετά, μετά την ήττα της ΑΕΚ θα περιμένουμε ακόμη λίγο. Τι εννοείς, έτσι νομίζω και έτσι εγώ. Νομίζω και έτσι εγώ δηλαδή νομίζω. Θα περιμένουμε 2-3 μέρες ακόμη γιατί έχει πολύ γκρίνια στην ΑΕΚ. Κάτι θα... Να πάρει ο Άρης τον Ουζουνίδη, ναι, δηλαδή. Ναι. Μετά από αυτό. Να μείνει 15 μέρες χωρίς προπονητή, δηλαδή να πάει στην ΑΕΚ με υπηρεσιακό και να περιμένει την απόλυτη. Τι θα γίνει να μείνει με 10 χωρίς μέρες προπονητή. Ξέρω, δεν υπάρχει πίεση. Πιστεύω αύριο θα γίνει μια αποκάλυψη. Έτσι πιστεύω. Και εγώ νομίζω δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί με τον Έλλαρ ήταν με προπονητή σιγά. Προπονητή δεν κάνανε. Ο Νασλίδης και ο χοντρός από μένα έχει γίνει. Οπότε τι ήταν αυτό. Μακάρι να έρθει ο Ιβίτς. Εγώ αυτό λέω. Μακάρι να έρθει ο Ιβίτς. Ξεκάθαρα. Θα τα πούμε του μόνο. Αγούρο ξυπνημένο ακούγεσαι δευτεριάτικα. Δύσκολα. Ναι, ναι, ναι. Έχει παζάρι, ναι, ναι, στην Αρτάκη. Πάει να προλάβει νωρί. Αγούρο, τι είναι. Μήπως έχεις καμιά Veterans Day και εσύ, σαν τους φίλους μας Αμερικάνοι. Όχι, όχι. Έγινε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λακωνικό έτσι. Είπε να πει ένα. Μήπως ήταν στο Α Παγκόσμιο Πόλεμο στις προσωπικότητες, κυρία Υπουργίνα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Πατιμό, αγόρι μου, ακούμε. Πήγα μετά από πόσα χρόνια, εδώ στο Τριάδι που είχαμε το Ατρόμιος 3-2, η άλλη ομάδα, ξέρεις πως εγώ ήταν. Πώς. Πες το, Αγία Παρασκευή Ατρόμητρο. Λέω τι γίνεται ρε. Κάτσε. Εντάξει, μάζεψε κόσμο το Ατρόμητρο εδώ στο Τριάδι. Ποιος από τους δύο, και οι δύο Ατρόμητος ήτανε. Ναι, ο Ατρόμητος 3-2, Αγία Παρασκευή Ατρόμητρος. Ναι. Λέω τι γίνεται, καλά, υπάρχει ακόμα μια ομάδα Ατρόμητος, ναι. Είναι τοπικά εδώ πέρα, δεν θυμάμαι τώρα πως λέγεται, ναι. Είχε 50 άτομα, βγήκε κανένα δύο άτομα από την άλλη μεριά που ήταν τα σύρματα, ναι. Ρε Σύνδη, αψάιτε να ρε, ξέρω πονάζαν, δεν ήξερα, με λέει ένας, ήρθες ρε και έφερε και δύο σοπαλίες και δύο ήττες και μια νίκη κάναμε. Και ο αρχηγός του Ατρομήτου έκανε το σταυρό του, λέει. Ωραία, μου κερδίσαμε κιόλας. Έχει το έξω μιλά και φωνάζει, κάνουν να δει. Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε. Θέλω να με πάρεις να πάμε μαζί. Λένε την Τετάρτη έχει τέτοιο, πες το. Τι? Έχει κύπελο εδώ πέρα, εδώ στο Ατρόμητο, εδώ στο κήπεδο. Δε. Ναι, και θα έχει κόσμο, δεν ξέρω τώρα. Θα μετά πάμε. Θα πάμε. Ναι, εγώ... Πάμε, να δούμε, τέτοιο. Κόμπι και εισιτήρια. Τι, αυτό δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάμε και θα κάνουμε και μετάδοση στον αέρα. Έκανες μια συγκλονιστική περιγραφή. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ για το χθεσινό μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Κέρδισε 2-0 ο Ατρόμητος. Εντάξει, κάποτε. Ποιος από τους δύο? Ο Ατρόμητος 3-2. Ο άλλος είναι Αγία Παρασκευή Ατρόμητος. Ναι, Αγία Παρασκευή είναι. Είναι από εδώ μερικά. Δίπλα σε εμάς. Δεν ήξερα κι εγώ. Δεν ήξερα. Ναι. Υπάρχει ακόμα ένα χωριό που λέγεται Ατρόμητος κι αυτός εδώ. Λέω τι γίνεται, τρεις ομάδες εδώ, το ίδιο όνομα έχουν αυτοί εδώ. Τι είναι αυτά, ναι. Σε παρακαλώ, σαν να λέμε Παπαδόπουλος. Ένα πράγμα. Α, μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα από τον Υπουργό γιατί τον είδα τέτοιο. Βεβαίως. Αλλά επειδή βγαίνει, έμαθα και την πληροφορία, ξεκινάει από εμάς, πάει 8-10 στο βέλος. 2-4 στο τέτοιο και 6-8 βγαίνει το βράδυ. Μάλιστα, πρόγραμμα. Βγαίνει, τον ακούω εγώ, μην νομίζει. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλα. Την Τετάρτη θέλω να έχεις ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό, θα μιλήσουμε για τα αριστερά. Ναι, και έχω και την Καήλη, θα σε ετοιμάσω την βουλευτή μας. Θα έρθω με την καρτούλα της, να
ξέρεις, ναι, στρογγυλά και όλα. Μάλιστα. Χαιρετίζω. Λοιπόν, εδώ κάπου μπαίνει ο κύριος Μάρουσας Λαμάς και λέει 47 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Τριάδη Ρίσιο για να μου πει κάποιος να μου γράψει, να με ξεπερδενιάσει την εσεμιέρα. Και όποιος κατάλαβε για ποια γεγονότα μιλούσε ο Φωτιάδης. Τώρα. Το μεγαλύτερο ρεπορτάζ, το καλύτερο ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει ποτέ για ποδοσφαιρικό παιχνίδι. 47 διπλές προσκλήσεις τώρα. Κανονικά. Αντρώπιτος από εδώ μεριά, αντρώπιτος και από εκεί μεριά, λέει. Ναι. Και τελείως. Και πήγε ένα βέλος, 8-10. Και ένας άλλος αντρώπιτος, τον οποίο δεν ξέρουμε, ας πούμε. Τι μας κρύβουνε κανονικότα. Εμένα με έπεισε πάντως. Εμένα με έπεισε και θέλω να πάω να παρακολουθήσω στο Τριάδη το παιχνίδι. 50 λέει από την μια μεριά, 2 άλλοι από την άλλη. Αυτή ο Φσάιτρε. Εγώ θέλω να είμαι αυτός που θα κρατάω τα εισιτήρια, βοηθός του Φωτιάδη και θα τα κόβω. Να δω τι λέει στους. Πώς δίνει ρέστα, τι παίζει. Κάτσε, κόβει τα εισιτήρια. Έτσι είπε τώρα, κατάλαβε. Όχι, δεν το κατάλαβα. Δεν το έπιασε αυτό. Όχι. Έχει το χαρτάκι, κόβει τα εισιτήρια. Όχι, εγώ νόμιζα ότι έχει εισιτήρια το παιχνίδι, πληρώνουμε. Έχει στο που λένε τώρα, σου λέω. Α, πού να ξέρει, αποδικοποιήσει ένα βήμα παραπάνω. Κόβει τα εισιτήρια. Εγώ κόβω τα εισιτήρια. Θα μα βάλει τζάμπα δηλαδή. Εγώ θα κόψω εισιτήρια για να παρακολουθώ τον Φωτιάδη να κόβει εισιτήρια. Εγώ θα κόψω VIP για να είμαι δίπλα. Τελείωσε, θα γεμίζει το Τριάδι, έτσι. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές, τέτοιοι άνθρωποι φέρνουν ξανά τον κόσμο στα γήπεδα. Έτσι, εννοείται. Για τι να πεις εσύ μετά από όλα αυτά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε και. Τι να πάρουμε, πάρουμε μαντολάτα, παστέλια, ό,τι θες παίρνουμε. Την άγουσα κανονικότατα γιατί ξεκαθαρίσανε τα πάντα. Αυτή ήταν η αγωνιστική μας, τελείως. Το Τριάδι, Ατρόμητος 3-2 με Αγία Παρασκευή Ατρόμητος όμως. Αγία Παρασκευή. Μετά μπαίνει το Ατρόμητος στην Αγία Παρασκευή. Αλλά είναι και τρεις. Ποιος είναι ο τρίτος ο Ατρόμητος? Να μας βοηθήσει κάποιος φίλος ακροατής, ποιος είναι ο τρίτος ο Ατρόμητος? Μη ήταν ο Ατρόμητος ο Ρίση, όχι. Αγία Ατρόμητος, Ατρόμητος 3-2. Ναι, 3-2. Ναι. Αγία Παρασκευή Ατρόμητος και υπάρχει και ένας τρίτος Ατρόμητος. Κάποιος Ατρόμητος τρίτος, X-Files του. Βρείτε μας έναν Ατρόμητο, κυρίες και κύριοι, εδώ για να τον μνημονεύσουμε από την εκπομπούλα μας. Σιγά σιγά το λόγο, επειδή θα φτάσει προς το τέλος του. Ναι. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή. Ναι. Εκούσια και ακούσια. Εμείς ξανά αύριο στις 6 εδώ. Ναι, έχει, εντάξει, και αύριο μπάλα θα έχουμε, αφού έχει Άρη. Έχει εκπομπή. Έχει, φίλε, αύριο. Ναι. Καρτένα δεν το δείχνουμε, ωραίο. Ο Απόλλων που είναι στην Ερτέλα. Τον έχει τον Απόλλων. Ποιον έχει. Αλλά δεν έχει τέτοιο να δείξει. Λόγω επειδή μάλλον. Να τα λέμε λάθος τα πράγματα. Επειδή βάζει Νόβα ένα δευτεριάτικο, μήπως είναι ο Νόβα ή Σμιρ. Δεν θυμάμαι, έχω ξεχάσει τα πάντα. Έχω πέσει μέσα στις προσβλέψεις 8 στα 8. Όχι 7. Άρα πες ποιο το δείχνει σήμερα για να είμαστε λάθος. Δηλαδή το δούμε και αυτό. Καλά, να δει άμα θα μαζευτεί ο κόσμος, θα μας πει κανένα φίλε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είμαστε γατάκια, καλημέρα. Καλημέρα. Θα βάλεις ηχογραφή στην εκπομπή. Βεβαίως. Το τηλεφώνημα του Φωτιάδη θα το βάλεις να παίξει ανάποδα και θα καταλάβεις πάντα. Θα γίνει από την ηχογράφησή σου. Το βάλεις ανάποδα να παίξει γιατί δεν είναι για πολλούς. Έτσι. Θα το βάλεις να παίξει ανάποδα και τελείωσε. Έχεις όλες τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ξεκάθαρα. Σαν την Μαρινέλα. Κύστερα. Σατανά. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, αυτά τι να πούμε. Θα μάθουμε τι ώρα παίζει όταν ανοίξουν τις φιλές. Εντάξει. Αύριο θα σας πούμε σε ποιο κανάλι παίζει ο Άρης. Θα μετρούσε τα εκτός έδρας γκολ θα σας πούμε. Τελείωσε. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι τις 10. Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα και εβδομάδα. Τσάω.